Οι επαγγελματίες φαίνονται για μία ακόμα φορά, έτσι. Δεύτερη σερή μέρα, εδώ πέρα. Παρατάμε δουλειές στο Νατάλο και είμαστε εδώ πέρα. Απίκο που λένε και οι μορφωμένοι στο Λίμπερο. Σε 107,4. Είναι αγαπημένοι σας τρόικα. Μάριος Ασλαμάς, Χρήσανθος Τσαλτίδης με χυμούλη. Μπράβο. Και το άλλο τι είναι, πτυφούρ. Όχι. Και παραγγελματίες. Πτυφούρ, φοβερή λέξη, ε. Πτυφούρ. Και ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος μαζί εδώ πέρα, Γκαλίτσα και. Όχι, ποιο είσαι, ο. Πες το. Σωτήρης Δασκαλάκης στην ηχοληψία. Θα βοηθήσει να βγάλουμε εις πέρα σε αυτό το δύο, όπως λένε οι μορφωμένοι, μέχρι και τις 12 η ώρα στην αγαπημένη Τρόικα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας στα μηνύματά σας, FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Δίνουμε κανένα εισιτηριάκι, πάω πανετολικός, 5-0, όχι α, τέλος, αν είναι σωστά, επειδή είναι η διαδικασία. Άντε ρε κακομύρι. Σώτο βάλει το κομματάκι, γιατί μόνο αυτό θα μπορούσε το κομμάτι να μπει, για τη χθεσινή ημέρα του ΠΑΟΚ, έτσι, και τις αντιδράσεις του κόσμου και τα όσα ακολούθησαν μετά την ήττα. Ναι, θα πάω, φίλε, μη στεναχωριέ. Κάτσε, μην γίνει μια τριπλή ζωβαθμία. Το έχει ο Πάκο αυτό το πράγμα, να ξέρει. Δεν μα πολύ ενδιαφέρει, βέβαια, γιατί μοναδικό στόχο ούτω ή άλλω το πρωτάθλημα. Απλά χαβαλέ κάνουμε τόσο καιρό εδώ πέρα μαζί σα, κυριούλιδε, κατάλαβε τι γίνεται. Αλλά πάλι, αν μα έρθει το δωράκι, δεν λέμε ποτέ όχι. Έτσι. Τώρα το θέμα είναι να φύγουν τα σύννεφα. Και εσεί, εσύ και ο άλλο, είστε δύο σύννεφάκια τα οποία πρέπει να φύγετε και εσεί. Μόλι έκανε τον μπούρμπουλο. Ναι, ποιο άρχισε να. Τον μπούρμπουλο. Ναι. Χθες το βράδυ, μόλις τον έκανε στον Μπούρμπουλο, αρχίσατε να γράφετε και να λέτε όλοι: στόχος είναι το πρωτάθλημα. Εντάξει, μπορούμε και τα επόμενα χρόνια να πάμε στην Ευρώπη. Έχουμε παίξει 28 παιχνίδια. Πιο πολλά από τη Ράλ έχουμε παίξει. Μπορεί να έχουμε παίξει πιο πολλά από τη Ράλ μέχρι το τέλος της σεζόν. Κατάλαβε, τη Ράλ μπορεί να αποκλειστεί. Έχουμε παίξει 52 παιχνίδια αφού μα ζητήσαμε από το NBA. Μα ζητήσαμε το NBA για να πάμε σε άλλο άθλημα. Λένε μπορείτε αυτή η ομάδα γιατί αυτοί παίζουν τόσα παιχνίδια. Κατάλαβε. Ο Πάοκ από τον Ιούνιο έχει παίξει 30-35. Πώς έχουμε παίξει. Και πέρσι ο Αστέρας Τρίπολης σου λέει που παίζει από τον Ιούνιο. Ναι. Τόσα και πέρσι. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει στόχους, ρε φίλε. Και εσύ παίρνει προπονητή. Εσύ έχει στόχους πλέον. Στόχο έχω. Ένα και μοναδικό εγγραφέ. Όπως σωστά σημείωσε και ένα φίλο, εάν δεν είναι να αποκλειστούμε και από το κύπελο τότε, αφού στόχο είναι το πρωτάθλημα. Τον Ντάμπλινο στόχο. Που τα πουλάτε αυτά, μωρέ. Πάλι από εκεί θα κάτσει τελικά. Εντάξει, ο Ασλαμάς να δω. Ωραία, θα έρθει σε λίγο. Ω ο Νούπο. Εφέβγε το μήνυμα σα αποστολή στο 54526. Ακόμα δεν δούμε τίποτα. Θα μα πει ο Μάριο, καμιά συναυλία, κανένα τέτοιο. Πρόπερσι ήταν. Τι. Πρόπερσι. Άκου, εκτέλεση. Καλά, φίλε, το πέρσι. Δεν σ' αρέσει το, Συγγνώμη που μιλάω κιόλας, έτσι δεν θα το ξανακάνω. Έτσι, μπράβο. Να διώξω τα σύννεφα. Γι' αυτό ήρθα σήμερα εγώ εδώ. Να διώξω και άλλα δύο σύννεφάκια, εσένα και τον άλλο από δίπλα. Και αυτά που, που φαντάζομαι ότι μπορεί να πείτε, κατάλαβες. Σιγά, ρε φίλε. Τέτοιες νύχτες. Εσείς οφείλετε μια συγγνώμη. Τέτοιες μικρές νύχτες, τέτοιες νύχτες. Τόσο λίγες νύχτες, δηλαδή 2-3 μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού, σας έχω απομείνει για όλη τη χρονιά. Έτσι, για να πανηγυρίζετε. Αυτό είναι. Κομματάρα. Τι διάλεξα, πώς φαίνεται η ποιότητα, ε! Πώς φαίνεται, ρε! Εγώ εσύ έπαιξα με την Πενφίκα, ρε! Εσύ ρε αστεία! Με το χωριό έπαιζες, ρε! Με το χωριό! Αυτό το χωριό, φίλε! Και δεν πήγα στο χωριό! Η απόγονη του Πούσκας, έτσι! Η απόγονη του Πούσκας, ρε φίλε, δεν είναι! Εντάξει, τι να κάνεις! Τι να κάνεις! Δεν μπορέσαμε να του αποκλείσουμε! Σκληρή ομάδα! Ξεφτυλίστηκε και ο προπονητής σου! Ποιος προπονητής, ρε! Τον έχεις κάνει κοροϊδό, ρε! Που ανακάτεψε την ομάδα! Ανακάτεψε την ομάδα, ρε! Τι το κάνει, νομίζεις! Τι το κάνει, νομίζεις! Τον Ελκαντουρί, απλά η μοναδική παραφωνία νομίζω είναι ο Ελκαντουρί. Τους άλλους ξέρουμε, ρε φίλε. Γιατί έχει προσδοκίες από αυτόν. Ο Ελκαντουρί πιστεύω είτε παίξει τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, αν ήταν Βραζιλιάνος, Βραζιλία-Αργεντινή. Μόνο με τον Άρη παίξει τελικό δηλαδή. Φλαμέγκο, ξέρω εγώ, Γκρέμιο, είναι το ίδιο. Ο ορισμός της απάθειας είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μόνο με τον Άρη δηλαδή έβγαλε ασίστ αυτό. Α, γι' αυτό δεν το θυμάμαι όταν φύγει με το καλό τον Πάοκ, έτσι. Τη σέντρα που βγάζει για τον νικητήριο κόλπο στο Χαριλάου και τον ορισμό της απάθειας στο πρόσωπό του. Είναι φοβερό πράγμα. Τι. Γιατί μετά. Ναι, την ασίστ. Όχι, α, δεν πρόσεξανε. Ναι, το παράδοξο το παράδο θα να τρέξει τα κάγκελα. Αλλά δεν υπήρχε λόγο να τρέξει τα κάγκελα. Εκτός εδώ παίζουμε. Ελκαντουρί. Αυτό είναι φίλε. Ανακάτεψε την τράπουλα ο Ρασβάναρος. Έτσι. Ποιος? Και ο Ρασβάν. Ο Ρασβάν. Ξέρουμε τι αδύναμες μας φίλε. Θα δεις τώρα την Κυριακή Πάπα να το λέω στο Σταυροπόδι 5-0. Γιατί και μετά το ΠΑΟΚ Βίδι. Το ΠΑΟΚ Πανετολικός το ξέρουμε εσύ. Α, όχι, τι δεν ξέρετε, ρε παιδιά. Παπαδόπουλα, το ξέρουμε. Τι δεν ξέρετε. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είδαμε πως κέρδισες. Κερδίσαμε.
Πάει αυτό, πάει. Του χρόνου τώρα στο Καραϊσκάκι ξανά. Καλύτερο που ήσουν με το στο Ολυμπιακό Πάο και χθε. Χθε καλύτερο ήσουν. Ναι, εντάξει. Ναι, τι είναι εντάξει. Λίγο καλύτερο ήμασταν, ναι. Λίγο καλύτερο. Τι είναι εντάξει. Εντάξει. Okay. Τι είναι αυτό που ακούμε. Τι, γιατί χωματά, φίλε. Να διώξει τα σύννεφα. Αυτά που μαζεύονται στην Τουμπάρα. Πάτε να μα βάλετε τρικλοποδιά μέσω Ουγγαρίας, ε. Ο 164 λέει: γιατί λέτε ότι αποκλειστικά, εγώ λέω ότι θα περάσουμε. Ναι, μπορεί. Ο Παοκάρα, πρώτα απ' όλα παίζει το ξεχικό στο Λονδίνο, έτσι. Ξεσυγχύμα ήττητο. Με την ΚΑΠΑ 19 τη Έλση. Α, είναι ΚΑΠΑ 19, βαλή γίνανε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Αυτοί που έχουν 485 δισεκατομμύρια μπάτζετ, τι γίνεται, ρε παιδιά. Γιατί τέτοια λέει ο άλλο άλλε φορέ. Ξέρετε, η τρίτη δεκάδα τη Τσέλση κάνει καλαμπούρ στην Ελλάδα. Άντε, ορίστε να. Τι θε να πάρει ένα βαθμουλάκο, θε να πάρει την Τσέλση. Διπλό, ρε. Αν δεν πάρουν το διπλό, μην γυρίσουν. Μην τολμήσουν να γυρίσουν να πάρουν το διπλό στο Λονδίνο. Να δώσουμε σε μια γωνιά εκεί πέρα 2.000 εισιτήρια στου Λονδρέζου και να έχουμε όλο το γήπεδο. Αυτό θέλουμε. Παροξισμό υπάρχει στον κόσμο του Πάουκ, να ξέρει. Παρά το χθεσινό. Τι είπα εδώ, στο Πάουκ πάντε Μπόρισοφ. Τι? Το παροξισμό. Ναι. Δεν μα νοιάζει. Και δεν μα νοιάζει, ρε. Όπω θέλουμε τα μπλέκουμε, κατάλαβε. Το έχουμε αντιληφθεί. Άσε που η Βάναρ κάνει φοβερή προσφορά σε όλο τον κόσμο, έτσι, για το Σαββατοκύριακο. FM κοινό το μήνυμά σα. Γυαλιά ηλίου δίνουμε. Opticon Express, όποιο απαντήσει. Ποια είναι η προσφορά στο Πανελλήνιο του Ιβάν Σαββίδη, η οποία θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα το Σάββατο. Για του πονηρού αυτού. Έκθεση όπλων. Πρόσεξε. Αυτό απομόνωσε το αυτό ότι ήταν αγωνιστικών. Αγωνιστικών εφόσον. Αγωνιστικών. Γιατί λέει όπλων τη ομάδα. Γιατί λέει νεροπίστολο, όπω λέω εγώ. Γιατί εσύ εννοεί νεροπίστολο. Εγώ εννοώ τα αγωνιστικά όπλα τη ομάδα. Ποια είναι η προσφορά του Ιβάν Σαββίδη σε όλο το Πανελλήνιο, η οποία θα γίνει το Σάββατο. Έχει καμία εκπομπή στο Open. Ο πρώτο που θα απαντήσει, γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Η Κατερίνα με μαγιό. Ο πρώτο που θα απαντήσει. Άντε. Για να στρώσουμε την κουμπίση. Η Κατερίνα το Σαββατοκύριακο. Μην δίνει βοήθεια. Ποια είναι η προσφορά του Ιβάν Σαββίδη στο Πανελλήνιο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Έκανε με Σιρινάκη συμφωνία. Δεν δίνουμε καμιά βοήθεια στον κόσμο. Ποια είναι η προσφορά. Ο πρώτο που θα απαντήσει, γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Αν έρθουν δύο απαντήσει με διαφορά 20 δευτερολέπτων, θα κερδίσουν και οι δύο. Μην κάνει μόνο του Αβιανού. Τι θέλει. Αυτά όλα. Αυτό είναι δεύτερο. Τι θε να διώξει τον. Όχι, πρώτη ώρα είναι, φίλε. Πρώτη ώρα είναι. Πρώτη ώρα. Τι θε να διώξει τα γερμανικά των. Όχι, όχι. Διαλόγ των Ελουτσέσκου. Πού είναι το Μαργαριτόπουλο. Εδώ τον έχω αγόρι. Εδώ στο Μαργαριτόπουλο. Ορίστε. Γιατί έκανε ασφάλεια στο αυτοκίνητο και. Αμάν. Έκανε αυτό που έπρεπε ο Δημήτρης. Λοιπόν. Ο πρώτο που έστειλε μήνυμα είναι ο 164. Ναι. Τι λέει. Μαρκάρο. Όχι, ο δεύτερο είναι. Α, ο δεύτερο. Γιατί πρώτος. Καλημέρα, καλημέρα, κυριούλιε. Κυριούλιδε. Κυριούλιε. Ο ένα λείπει. Άριστρε, Γιώργο. Γιώργα, ρε. Εμεί είμαστε πιτσιρίκια. Οι άλλοι είναι κυριούλιδε. Κατάλαβε. Ναι. Αυτό ήθελα να στείλει. Αλλά μπερδεύτηκε. Αυτό είναι το σωστό. Νομίζω έμπαινε ένα λαμά. Ναι. Ποιο. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Ποιο απάντησε. Ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη. 634. Δημήτρη Τσακυρίδη. Έπρεπε να το βάζουμε σε ακουίζ με ένα μισάρο να τρέχει. Αυτό σου προσφέρει. Πόσα διμένα ή δύο. Ξέρει για το κάνει. Άντε, δύο πρώτοι. Άντε, να δύο μην μπορούμε να δώσουμε. Να μην έτσι. Πω γιατί. Μήπως, το... μην πεις γιατί. Ποια είναι η προσφορά του Σαββίδη σε όλο το Πανελλήνιο για όλο το Σαββατοκυριακό. Όπα, τι είναι. Τρεις μαζί ήρθαν. Τι του κάνουμε τώρα, τώρα τι κάνεις. Εσύ το έδωσε. Κάτσε να σκεφτώ, παιδιά. Τα δύο τα πληρώνει. Τα δύο τα στέλνει η εκπομπή. Το τρίτο το πληρώνει ο. Άντε, να δώσω την τσέπη μου. Περίμενε. Θα το βρω, θα το πω. Αφού είπα λιμπάκι το σπίτι μου. Εγώ δεν ξέρω. Είναι. Μπόκα River ή River Boca το Boca River, πρώτο μάτσι. Κερδίζει ο 943 ναι. Γιατί ο άλλος γράφει River Boca. Τώρα. Τι να κάνουμε, ο τρίτος γράφει River. Είναι και, είναι και τρίτος. Το λυπάμαι λίγο, ρε γάμο. Δώσε και τρίτο για λίγο. Να δώσουμε τρία. Τι, όχι, εγώ δεν δίνω τρία. Εγώ δίνω δύο. Καλά, θα συνοηθούμε. Το τρίτο πλήρωσε το εσύ. Θα συνοηθούμε με τον Μάριο, δεν ξέρω, τι? Δεν τα ξέρω αυτά. Τι. Ένα έχουμε. Ναι. Δίνεις δεύτερο. Και να συνεννοηθείς με τον Μάρα, δώσεις και τρίτο. Εντάξει, θα δώσουμε δύο. Τι να κάνω, ρε. Εσύ, Δημητριάδης. Συγγνώμη, ρε φίλε. Είναι και πάω ξάκι, ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός που ήταν η River Boca. Δεν έχει όνομα. Ο 323. Ο 323. 323, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Στείλανε άλλοι δύο τώρα. Είναι αμαρτία. Δεν μπορούμε. Τι να δεν κάνουμε, φίλε. Λοιπόν, νικητές, γυαλιά ηλίου. Ναι. Α, θα συνοηθούμε με τη Μαριλής πώς τα παίρνουν. Πώς τα παίρνουν. Σε οποιοδήποτε κατάστημα. Έτσι. Μαριλής, ναι. Εντάξει. Κερδίζει ποιο. Opticon Express. Έλα, δεν βλέπω, είναι το μικρόφωνο του Ασλαμά μπροστά. Τσακυρίδης Δημήτρης. Ναι, και ο άλλο ποιο είναι. Ο Boca River. Γεια σα, ο Boca River, φαντάζεσαι. 943. 943. Και ο Τσακυρίδης Δημήτρης κερδίζει γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Πηγαίνουν με τα αυτοκίνητα. Τι ώρα είναι το ματς, τι ώρα, ναι. 10 το βράδυ, φίλε. Πότε. Σάββατο, ναι. Τελικό Λιμπερταδόρε, σαν να λέμε. Ο ορισμός της ποδοσφαιρίλας. Δηλαδή ατμόσφαιρα, ειτήλα, όλο αυτό που λατρεύουμε, έτσι. Δηλαδή σαν να παίζει τελικό πρωταθλητριών, πάω ο Ολυμπιακός. Τέτοιο πράγμα. Στο μετέχμιο του κοιμούνται, δεν κοιμούνται όμως. Τι. Για μένα ξέρει ποιο έχει ενδιαφέρον. Όχι ιδιαίτερα το ματς, το δεκάλεπτο πριν ξεκινήσει, φίλε. Κάνε μια σύνδεση 10 λεπτά.
να μυρίσω μπομπονέρα, να μυρίσω ποδοσφαιρίλα, να μυρίσω χαρτάκια ρολά και να με αξιώθησε ο Θεός κάποια στιγμή να πάω εκεί πέρα στην Αργεντινή, πανάκριβε τα εισιτήρια. Το ψάχνω την προηγούμενη εβδομάδα. Άμα θες να 1800, άμα θες όλα αυτά, όλα αυτά που είπες. Τι? Να σε πάω, σε πω Βικελίδης. Άντε ρε, άστα χαζάρε. Οι ίδιοι τη Μπόκα καλά, λένε εντάξει, ότι είναι το μπομπονέρα τη Ευρώπη. Ναι, εσύ το λέτε. Και πήγε εσύ και έκανε copy paste. Καλά, καλά. Ναι, μόλι ναι. Έκανα εγώ Ring of Fire. Πού είναι η Μπούλμπα, αμέσως... Μπούλμπα, πού είναι, ρε. Τι? Μπούλμπα, πώ λέγονται. Η Μπούλμπα. Ναι. Έχει τώρα ένα. Δεν έχουν την μπανά. Τελειώσανε. Απόσυρση κάναμε. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Πώ μπαίνετε εσεί για το γήπεδο. Μπαίνουμε εμεί σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για αντικατάσταση την Πάνων. Α, εντάξει. Και θα το. Την Πάνων. Μήπω γίνει εκοφαντικό ο Θόρυβο με το πάω ξεκόλλητο το πρωτάθλημα στο γύρο Τριάμβου. Μαργαριτόπουλο. Αν θέλετε να ασφαλιστείτε για εκείνη την μέρα. Για εκείνη την μέρα, ναι. Μαργαριτόπουλο, εξηλό σου. Τα αυτοκίνητά σα, αν θέλετε να μην σηκωθούν να φύγουν μόνα του από την περιοχή. Μαργαριτόπουλος.com 2130-278-279. Εν τω μεταξύ, μαθαίνω ότι ο Μαργαριτόπουλος, όχι τώρα που το είπες, ανήκει και καινούριο γραφείο. Πού? Στην Τούμπα. Ναι. Έχει γραφιάρες. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Είναι, καταρχήν, να ξέρετε ότι μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο γραφείο. Ο ορισμός της ασφάλειας. Ναι, ρε φίλε, γιατί έχει και γραφεία στην Αθήνα. Ναι. Έχει γραφεία εδώ στη Βέρεια, έχει γραφεία Θεσσαλονίκη. Πάλι δεν θα απειλήσει κανεί να χτυπήσει το τζάμι, του λε Μαργαριτόπουλο! Τού! Φεύγει, τρέχει. 2130-278. Τι ωραία που τα λέω, ρε φίλε. 279. Ασφάλεια έξω. Ωραία, πολύ με πάω. Αν ήμουν γυναίκα, θα πήγαινε μόνο με μένα. Να σου πω κάτι. Χλόπιασες, και τώρα ισχύει. Και τώρα, ε. Μόνο με σένα πα. Να σε καλά, ρε φίλε. Μέλι, μέλι στα στόμα. Μέλι! Λοιπόν, ο 943 λέει: δεν θέλω τα γυαλιά, δώσα στον επόμενο. Ποιο είναι, ο 3 Hills είμαι. Ο 3, τι είναι αυτό. Ευχαριστώ πάντως. Τρίλοφος. Ο Τρίλοφος. Ναι. Άρα τα παίρνει ο 323. Δεν απάντησε όμως. Α, είναι ο Τσακυρίδης. Όχι, ο 943. Ρε, εσύ δεν βλέπω καλά τώρα. Κατέβασε τώρα, φίλε, το μικρόφωνο. Κατέβασε. Α, τα παίρνει δηλαδή ο 323. Τι καλό που είναι ο 943. Σου λέει μην ξυλωθεί ο Παπαδόπουλος. Τώρα ο 323 θα πει, θα πάρει ο προηγούμενο. Φαντάζεσαι, και να πει και ο Τσακυρίδης. Ούτε εγώ τα θέλω, παιδιά, δεν στο τέταρτο. Ο 323 λέει, επειδή Μαριανός λέει, γι' αυτό δεν κερδίζω. Έλα, κέρδισε ρε 323. Είδε. Αυτό, φίλε. Επειδή το παοξάκι ο 943 είναι ψυχάρα, σου λέει α τα πάρει ο 323, ρε φίλε. Τώρα θα στείλει μήνυμα. Κατάλαβε. Αφού είναι Αργιανό, μην του τα δει. Λέει, τα θέλω. Και φίλε, φαντάζεσαι να γεμίσουμε εμεί σε μια εδώ πέρα 100 μηνύματα από του Ελεστίου, αλλά μα λέει δεν δίνουμε τίποτα, ρε φίλε. Πώ το καταφέρατε. 323, τα παίρνει εσύ τα γυαλιά. Ωραία. Οπότε είναι νικητέ ο 634, ο Τσακυρίδη ο Δημήτρη και ο 323. Απαντήσαν σωστά. Η μεγάλη προσφορά του Ιβάν Σαββίδη. Θα έχει και τον επαλληπτικό. Συνήθως αυτή η τελική γίνονται Τετάρτη, Λιμπερταδόρες. Η ώρα είναι πολύ καλή. Καλά, τόσο νωρίς παίζει τελικό. Εκεί θα είναι μεσημέρι, ναι. Όχι, τόσο νωρίς ενώ. Κανονικά Νοέμβριο. Δεν ξέρω για τους μήνες, δεν ξέρω πότε γίνεται ο τελικός. Αλλά συνήθως οι ώρες τους ήταν ό,τι να είναι. Δηλαδή 3 η ώρα τα ξημερώματα, 4. Ναι. Δική μας. Για να το δείξει στην Ευρώπη. Ναι. Λες γι' αυτό. Ή μπορεί λόγω. Και για να μην πίνουνε. Μπα, δεν έχουν θέμα αυτοί. Θα πάρουν πιστήρια και Ρίβερ. Για Βορύδη Σπύρος. Ναι. Ένα όνομα εγγύη στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Ο Γιαβορίδης Σπύρος που βρίσκεται στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, στο τηλεφωνάκι 2315-5393-10. Θα πάτε από το Σπύρο εκεί για να πάρετε μια εξαιρετική θωρακισμένη πόρτα προσφορά μόνο με 440 ευρώ. Εγώ θέλω βέβαια κάτι σίτες να πάρω, οπότε ναι. Θα κάνω μια βόλτα. 440 Κάτω Τούμπα. Όχι, οι σίτες δεν κάνουν 4-40, ρε φίλε. Η πόρτα κάνει 4-40. Άμα κάνανε οι σίτες 4-40, θα είχαμε θέμα. Α, θέμα, μεγάλο. Λοιπόν, μα κοπανάγανε. Οι σίτες ένα κατοσταρικάκι εκεί θα δώσουμε. Μπράβο, τσάμπα, πράγμα. Προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, πλησέ σίτα από τον Γιαβορίδη. Και φυσικά, dialog.gr. Μπείτε για να πάτε να δουλέψετε για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Αρκεί να μιλάτε καλά γερμανικά. Σνάλ! Στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Yeah. Μετά τις 10.30 θα έχουμε και Μάριο Ασλαμή, άστον, ο οποίος μετά τις 10.20, γιατί μας είπε θα έρθω 10.20. Όταν μας λέει ότι θα έρθω 10.20, άρα σήμερα που είπε θα έρθω 10.20 θα έρθει 11.20. Φαντάζεσαι να δουλεύεις στη Μεγάλη Βρετανία, στη Μεγάλη του Αγάπη δηλαδή, κάπου που να ρυθμίζει ώρες που περνάνε τα μετρό και αυτά που γίνεται στην εντέλεια όλα. Ωρε φίλε, παροξυσμός. Κάιρο. Και στην Ελλάδα είναι στην εντέλεια στο μετρό και αυτά. Α, ναι, σωστά, ναι.
Το μετρό δεν έχει. Ναι, το ναι, μετρό, σωστά, δίκιο, πρέπει ναι. να συμβεί κάτι. Κυρίω εκεί, ρε παιδί μου, γιατί σε όλα αυτά αυτοί πηγαίνουν πολύ τυπικά. 10 παρά 1, 10 παρά 1. 3 και 22, 3 και 22. Και το μετρό στην Αθήνα έτσι είναι. Φίλοι, είναι ναι. 13 και 32. Το λεωφορείο, το λεωφορείο. Το λεωφορείο δεν ξέρω, δεν έχω. Ναι. Ας άρχισε μια μέρα. Μαζί μας έχουμε και Injection Service, Απόλλων 18 κατά τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πει back, ένα όμω για να τα καθαρίσει. Injection Service. Αδερφέ μου, στο διάλειμμα δεν χρειάζεται. Α το μιλήσω. Δεν χρειάζεται. Ναι. Αδερφέ μου. Κάτι θα πει τώρα. Στον αέρα είναι. Το καφέ μου. Ναι, το καφέ. Και τόστ γκούντα με σαλάμι Ουγγαρίας. Άντε ρε κακομοίρη. Κάτσε εδώ να χαρίσεις. Κάτσε εδώ μια μισή ώρα να χαρίσεις. Κάτσε μιλάμε το κυρίκιο. Κάνει παραγγελία ρε φίλε. Κακομοίρη. Πάλι θα περάσω και θα τρέμεις. Θα τρέμεις. Θα τρέμεις. Είναι ωραία το πρωί. Ανακουφίστηκε ο Μουρίνιο χθες. Ανακουφίστηκε ο Μουρίνιο χθες. Λέει δεν τους συναντάμε. Δεν τους συναντάμε. Στο άλλο κέρδισε τη Τσέλσι 0-1. Λαϊκά δικαστήρια στο Λουξεμβούργο. Πώς φάγανε αυτοί 5 γκολ από τον Ολυμπιακό. Να ξέρεις. Λαϊκά δικαστήρια. Ο Ολυμπιακός φέρνει τους βαθμούς για την Ελλάδα. Και μιλάνε αυτοί. Δηλαδή το φέρνουμε εμείς, τι γινόταν, ρε φίλε. Τι διαφορά έχει. Ο Three Hills λέει: είμαι ακόμα. Διάβασα εξ ολοκλήρου το μήνυμα του 164. Γιατί λέτε. Το είπα, ρε φίλε. Δεν το διάβασα όλο. Κάτι λέει γιατί. Ναι. Γιατί λέτε ότι αποκλείστηκα. Εγώ λέω ότι θα περάσουμε. Άντε, Χρήστα, από Δευτέρα θα ψάχνετε και αθλητικό διευθυντή. Τι όχι, δεν νομίζω να ψάχνουμε αθλητικό διευθυντή. Από Δευτέρα. Τρίζει η καρέκλα του. Αν ήταν να ψάχναμε αθλητικό διευθυντή, φίλε, δεν θα έφευγε ο Ερέρα. Ωραία, το είπε. Ναι, ναι, τι. Άρα υπήρχε λόγο που έφυγε ο Ερέρα. Η εισήγηση του αθλητικού διευθυντή αυτή ήταν. Έτσι, έτσι, πε τα αυτά. Τι να το πω, γιατί κρυφό είναι. Όχι, δεν μαθαίνω. Και δεν κατάλαβα να σου πω. Ένα εκπληκτικό πράγμα. Λέει, σου λέει, είπε ο Διαμαντόπουλος να φύγει. Εσύ, μα ποιο θα πει. Εγώ. Αυτή δεν είναι η δουλειά. Το προϊστάμενό του δεν είναι. Αυτό δεν πρέπει να πει. Να αξιολογήσει τη δουλειά του προπονητή. Ναι. Αλλιώς, γιατί φωνάζαμε όλο το καλοκαίρι, όλοι εσείς, Καρυπίδη, παραθλητικό διευθυντή, παραθλητικό διευθυντή, παρατεχνικό διευθυντή. Τι ωραία μετά το βίντεο τον Πάκου να μιλάμε για τον Άρη. Πω, μαγικά φίλε. Πάει αυτή η μέρα. Ωραία. Πάμε ρε Παρασκευή, γκάζι, ήλιος, διακάμα. Ο Χίλς είμαι ακροατής του Τσατσαρού και είμαι ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο φίλος Αργιανός θα έχει πιο πολύ ανάγκη για να μπορέσει να με βλέπει εμένα όταν θα απομακρύνει. Αυτοί τώρα μας κοροϊδεύουν, έτσι ο ένας θα δίνει στον άλλον. Συγγνώμη, τι ακούμε. Και τυχωματά, να διώξει τα σύννεφα που μαζεύτηκαν στην Τουμπάρα μετά το χθεσινό. Ναι, είδε. Κάνουμε και αυτό. Λατρεμένη και τυχωματά. Έχουν τεράστια μηνύματα χωρί εσένα. Ναι, δύναμη όμω τέτοιο. Προσφορά κάνω. Τι προσφορά. Τα έξι τα στείλαν οι δύο. Και τι έβαλε. Ερώτηση γελία. Όχι γελία. Τι. Γελία. Ποια είναι η προσφορά του Ιβά Σαβίδη για όλο το Πανελλήνιο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και κατευθείαν το μαζί. Πιο αστεία τέτοια ρεζοντάξη. Ποιο είναι. Την αστεία. Ποιο το είναι. Μάτς που δείχνει. Α, κοίταξε εκεί πέρα, είδες River Boca, το μάτς λοιπόν. Από προθέσω TikTok κάναμε αναφορά εδώ, ρε. Το κάναμε αναφορά εδώ. Εδώ το είπε Τσαλτίδης. Ποτέ δεν το είπε. Και εγώ το λέω ούτε καν να θα ασχοληθώ. River Boca. Boca ναι. River. Boca River. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, ωραία. Ναι, να μυρίσουμε ποδόσφαιρο. Ορίστε, δίνουμε ναι. γυαλιά ηλίου. Κερδίσανε. Ωραία. Δηλαδή, δύο ανθρωπάκι. Βάλε καμιά ροκιά κανένα γκαζάτο. Βάλε το action σήμερα να φύγουμε. Α, εντάξει, σωστό, τώρα, σωστό, πάμε, ναι. σωστό το που λένε μου. Λατρεμένο, και, λατρεμένο νέο κύμα. Λοιπόν, έχουμε άλλο διαγωνισμό. Όχι, αυτό δίνουμε. Δώσαμε, ναι. Λοιπόν, δώσα δίνουμε σήμερα. Δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε για μια πραγματικά υπέροχη παράσταση διάρκειας 2 ώρων και 40 λεπτών. Α, το ξέρω. Ποιο. Επανάληψη το χθεσινό μάτς. Είσαι αστείος. Και τι ομάδα. Να το χαιρετεί, χαιρετεί η Ελλάδα. Συνδικίες και σε δρόμους. Γεννήθηκε ένα λαό. Θα φωνάζω. Τέλος το. Θα φωνάζω στο Λόντρα. Περίμενε, μην το χαλά. Τριπλή σφαίρα. Και δίνουμε και δύο προσκλήσεις για τα VIP του σταδίου του Μπακού για το μεγάλο εταιρικό Europa League. Να απολαύσετε τον Μπάου κόντρα σε μία από τις Arsenal. Πώς θέλω να περάσουμε, ρε φίλε, να φτάσουμε μη τελικά και να τρέμει η ψυχούλα σου. Να ξυλωθεί 1,5 χιλιάρικο, να λέει το Πάου ξάκι εδώ πέρα έτσι με στραβωμένο. Δώσε συντήρο, ρε Σλαμάκο, να είδε τον Νοέμβριο. Τακούνε στην Arsenal. Τακούνε στην Arsenal. Συνάζει καλό είναι να αποφύγουν τον Πάου. Γιατί όποτε του συναντάμε, όποτε του βρίσκουμε στον δρόμο μα, όταν θέλει να πάει για πρωτάθλημα και μου το λέει το προηγούμενο βράδυ στη Μακεδονία, Παλάσιο. Δεν πειράζει. Το Βεγγέρ το μόνο που την ενδιαφέρει ήταν άλλο πράγμα. Τα αποδητήριά του να τα καλά τον ενδιαφέρε. Να έχει αρκετού μαυρούλιδε. Να έχει αρκετού μαυρούλιδε. Αυτό τον ενδιαφέρε. Το Βεγγέρ, όχι το πρωτάθλημα. Αυτό είναι μηνύσιμα. Γι' αυτό μετά. Κάτσε λίγο πιο πίσω πρωτό. Δεύτερον, να πάρει ο Πάο Ξή που είναι και Άρσελ να το βάλει στη θέση του. Ο Πάο είναι αυτό. Άρσελ να λέει. Σότο κλείστο αυτό. Δεν το θέλουμε. Πήγε στο επόμενο. Κύλησε στο επόμενο. Λοιπόν, οπότε έχουμε μόνο αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Άρη, πάω, δεν είμαι. Πάω πανετολικό. Τελείωσε. Τι να δούμε. Καμαρά, κάνε κουράγιο, αγόρι μου. Σφίξε τα δόντια και παίξε ρε παλίκαρε. Παίξε. Παίξε ρε παλίκαρε. Παίξε ρε παλίκαρε. Απ' τη Σιέρα Λεόνα. Παίξε ρε παιχάρα. Γι' αυτό λέει αποκλείζω.
το πρωτάθλημα έχει σημασία τώρα. Πάω και Λίβερπουλ. Φέτος όλα. Πάω και Λίβερπουλ είναι απίστευτο. Δηλαδή, αν το έκανα παραγγελία εγώ αυτό. Το φαρμάκι έρχεται το Μάιο. Να αποκλειστεί και από το κύπελο. Το φαρμάκι έρχεται το Μάιο. Και το χειρότερο θα είναι να γίνει κανένα γύρω του Τριάμβου την ίδια μέρα, μάλλον. Όχι, διαφορετική μέρα, συγγνώμη. Σαν να ξεφωνίζουν τα πάντα. Με ανύπαρτη όλη την Ελλάδα. Στα καλύτερά του αυτό στην ιστορία του. Ο αναγεννημένο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός με μείον 6! Μαζί σου θα ήταν! Ο μπαρουτοκαμπλισμένος Άρης! Με μείον 6! Γεμάτος ενθουσιασμό! Ο νέος Ολυμπιακός! Και η πολύπειρη ΑΕΚ! Τι άλλο να πεις! Με μείον 6 ο Παναθηναϊκός! Ο Ατρόμητος το καλύτερο μομέντου της ιστορίας του! Αν το πάρει, φίλε, ναι. Είναι όλοι! Όλοι είναι! Από έναν. Είναι ναι. Όλοι! Τον Ολυμπιακό. Εσένα, τον Άρη. Α, εμένα. Εμένα, μπράβο. Γιατί θα είχες, ναι, θα είχες 4 ντέρμπι. Θα είχες 4 ντέρμπι. Και για να μην προσβάλλω Απόλλωνα Καλαμαριάς και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Γιατί είναι ντέρμπι. Ακόμη τρέχει ο Ζαγοράκης με τον πιτσιρικά μπροστά. Ακόμη τρέχει στο 3-1. Το θυμάσαι. Πάρα πολύ καλά. Δώσ' μου ντέρμπι και πάρε μου την ψυχή. Ντέρμπι βλέπεις. Πώς θέλεις το μικρό τον παπά, τον τέτοιο, ρε, τον Νίκος. Παπά. Το Χάρη. Χάρης, το Χάρη. Καλημέρα, ναι. Χάρη. Ο Χάρη Πότερ. Ναι, το ναι. Απόλλωνα. Του πήγε πάει στην Γερμανία, πού είχε πάει. Όχι, για μια σεζόν, πώς είπε. Στην Καβάλα, εκτό είναι τώρα. Ναι. Όχι, έχει πάει. Κάνει και δουλειά. Και ομάδα. Είναι μόνοι μα. Και παίζει ακόμα στην Καβάλα. Νομίζω παίζει στην Καβάλα. Μπράβο, μπράβο, τον πάρει στην Καβάλα. Του χρειάζεται τέτοιου παίκτε εσεί. Αλλά είναι κοντό σου βγει ο Κροατή. Δίνουμε δύο διπλέ προσκλήσει για την Παραστασάρα. Καληνύχτα, Μαργαρίτα. Απόψε, good night, Margaret. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην Μονή Λαζαριστών, δυτικά, στη Σταυρούπολη, γι' αυτό λέμε και δυτικός πολιτισμός, αυτό ακριβώς είναι, το αριστούργημα του Γεράσιμου Σταύρου με τον Γιώργο Νινιό και την Κατερίνα Παπαδάκη, διάρκεια 2 ώρες και 40 λεπτά. Δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε, ώρα 9, στη Μονή Λαζαριστών, έτσι, όχι έξω, μέσα στο κλειστό το θέατρο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις οπωσδήποτε τη λέξη θέατρο και το αποστέλεις στο 54526. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο, Διογένης Δασκάλου, Εκφύλιος Πόλεμος, αφιερωμένο αυτό ο Τύρι Δασκαλάκη, Εκφύλιος Πόλεμος, Διογένης Δασκάλου, δύο διπλές προσκλήσεις στο Κλαμπ του Μήλου για αύριο Σάββατο. Οπότε με τον ίδιο τρόπο, απλά δίπλα γράφεις live ή δασκάλου. Και με ένα μήνυμα μπαίνεις και στα δύο αν θες. Γράφεις και θέατρο και δασκάλο, θα γράψεις όμως. Αποστολή στο 54526. Ποιο μεγάλο καφενείο από αυτόν έχεις γνωρίσει. Γενικά. Καλημερίζουμε τον Αντρέα από την ανάληψη. Από εδώ του πάω, μας ακούει. Που έχει γράψει ιστορία στα προποτζήτικα της χώρας. Τον Αντρέα, γίγαντας. Φανταστικό, πολύ καλό παιδί. Ο παδός του ΠΑΟΚ και της Manchester United. Αδέρφια, εδώ είμαστε, είναι η Τρόικα, ενωμένη δυνατή, με Τσάλτ, με Παπαδόπουλα και με Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Σωτήρης Ασκαλάκης απέναντί μας, ουσιαστικά δίπλα μας, κάνει τα μαγικά του, θα αντέξει για την κονσόλα του Λίπερ. 880 λέει, καλημέρα από την Κιτρινόμαυρη Αλεξάνδρεια. Ασλαμά, ωραία διαφήμιση ρε εσύ, έπρεπε η μικρή όμως να λέει γιαγιά, γιαγιά. Α, ναι. Ωραίος ο παίκτης. Για ποιο πράγμα? Παίζει μια διαφήμιση σου εδώ πέρα που μιλάς με ένα πιτσιρίκι. Α, με έβαλε ο Άγγελος, ήταν ήμουν εδώ πέρα μόνος διαθέσιμος που κάνω τον πατέρα. Ναι. Ναι, και πιτσιρίκ... Η μοναδική περίπτωση δηλαδή να ακουστεί ότι είσαι πατέρας είναι αυτή. Πιτσιρίκα, μπράβο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η κόρη του Νίκου, ε. Του Σεκλαρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μεγάλο ταλεντάκι, δεν κάνω πλάκα. Μεγάλο ταλεντάκι, την καλημερίζουμε να είναι καλά. Ωραία. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας τρέχουν, είναι δύο ζωή να έχουν. Άντε πέσεις να πω και έχει ο φοβού μήνυμα. Έτσι, καληνύχτα Μαργαρίτα, Παραστασάρα, απόψε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με Γιώργο Νινιό και Κατερίνα Παπαδάκη στη Μονή Λαζαριστών, δυτικά. Δύο διπλές προσκλησούλες, ώρα 9 και για αύριο, Σάββατο, Κλαμπ του Μήλου, Διογέννη Δασκάλου, 20 χρόνια μόνη και μόνη κονιέντε, να τα χιλιάσουν τα παιδιά. Στην παράσταση Εκφύλιος Πόλεμος. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή live ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Χρωστάμε μήνυμα από εψέ του Γιώργου Ταλού, ήρθε λίγο αργά και δεν το πήρα χαμπάρι καλό. Να δώσω λίγο τα νούμερα έξω, το οποίο 3-23 είναι... έπιεσες κερδίσει και ποιος άλλος, να τα πω στην Μαριλής. Ναι. Ο 3-23. Πραγματικά κάθε φορά, ναι. Λες και άλλον. Έγινε μπέρδεμα εδώ πέρα. Εσύ. Να δώσουμε τον αδόνο. Ο 3-23 και ο Δημήτρης τέτοιος. Ναι, εντάξει, κλείσε λίγο. Αυτός τι κλείσε λίγο. Όχι, ψυχή. Μάλιστα. Γιατί Παναγιώτη, πριν βγεις. Παναγιώτη, πριν βγεις. Κάτσε, αγόρι μου. Βαφτίσαμε την κόρη. Θες να πας κάπου, τι. Α, κάτσε. Αφιερωμένο στη Σωτήρη Δασκαλάκη. Δασκαλάκη για σένα. Βαφτίσαμε την κόρη μας Γκαμπριέλα Σμαράγδα. Και πώς τη φωνάζετε, Γκασμά. Δεν μ' άρεσε. Γκαμπριέλα Σμαράγδα. Δεν μου λες, έχει λίγο κρύο εδώ. Παγωνιά, εσύ κύριε, με έχετε τσακίσει. Αυτή η ανομαλία, κάνε το χαμικά. Πού είναι το χαμικά, κάνε κάτι. Μη, αφού σ' αρέσουν εσένα.
Λοιπόν, αδέρφια στο πανόραμα Κουράγιο, είμαστε μαζί σας. Χωρίς νερό σήμερα το πανόραμα, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Αδέρφια, ξεπεσμένη μεγαλοαστή, δύναμη, κουράγιο. Μαζέψτε κουβάδες για να δούμε χαΐρι. Ναι, αλλά έχουν ασλαμά. Έτσι. Οπότε μπορεί να τραγουδάνε χωρίς νερό, μπορώ, χωρίς ασλαμά, όχι. Τι γιορτή είναι σήμερα, Παπαδόπουλα. Τι γιορτή, το θες και πρωτάθλημα, να σε βοηθήσει ο ύψιστος. Και ο ύψιστος δεν χρειάζεται. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Ναι, για πες μου. Νεκταρίου. Άντε. Από πού, νεκταρίου τι. Νεκταρίου του πολιορκητού. Ό,τι να είναι. Ό,τι, μα ό,τι να είναι. Νεκταρίου του εξολοδρευτή. Σοβαρά δεν το ξέρω. Άσε ρε τώρα. Νεκταρίου του. Νησί, νησί. Του Σιφινιώτη. Με τεράστια εκκλησία στη χάρη του, μεγάλη χάρη του. Νεκταρίου του Τινιώτη. Του Τινιού. Είσαι τόσο αστείος. Ναι. Ο πρώτος που θα στείλει σωστή απάντηση. Πλάμα τώρα. Να δεν τρέψε λίγο. Εγώ. Νεκταρίου Αιγίνης, ρε. Γιατί λέμε σαφιστή. Και θες τη βοήθεια του Θεού. Σαφιστή τα λέμε εδώ. Για να πάρεις. Ναι. Το σαφιστή κατά το πώς πάει. Ναι. Ο μπαμπάς μου σχορεμένος. Δεν λέμε σαν αμυγδάλ. Έλα, σε έφερα σαν φιστή. Ναι. Γελάνε. Ειδικά για. Ναι, γελάνε, 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 μόνο εδώ. Ναι, μόνο εδώ. Πρώτη ταινία. Ναι. Όλα καλά. Αυτό με το βιασμό. Με τη βιάζουν. Και σιγά το νησί έγινα. Δεν το θεωρώ νησί. Την έγινα. Ναι. Νησά, γιατί. Και πολύ ωραίο νησί κιόλα. Γιατί ζηλεύει ναι. Τον Πειραιά. Ναι, γιατί πηγαίνει με. Στο φεστιβάλ σε ελεξέρι. Μία ώρα με το πλοίο τη γραμμή με εισιτήριο 3 ευρώ. Άλλο υδρασμένο. Γι' αυτό. Εσύ έχει καλλικράτεια ναι. Και αυτοί έχουν την Αίγυπτο. Στο φεστιβάλ, φίλε, έχει. Γυναικάρα, λοιπόν, θυμάμαι, αποσυντονίζομαι. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Σταμάτα με τη Ρόζεμπεργκ. Και άλλη φορά τα λέξει. Ποιο γιαγιά γίνεται. Γυναικάρα, όσο μεγαλώνει. Να την προσβάλλουμε. Τόσο οριμάζει. Η ρητίδα έχει φτάσει, ρε φίλε, στα λουδούνια. Διαβολόψαρο. Ναι, αυτή πρέπει να είναι πολύ καλή. Ο οποίο ο σκηνοθέτη είναι ο Πουτσιπόγκ. Του Παναθηναϊκού. Μήπως είναι αυτός που θα φέρει. Πονκ, Άρουν Πενγκ. Μήπως είναι αυτός που θα φέρει τα λεφτά στον Άρη, τα γεν. Σήμερα πάει να. Σήμερα πάει να τη βγάλει. Να σου πει, μην τον αφήνεις έτσι. Μήπως λέω. Τη βγάζει σήμερα Παρασκευή καθαρή. Βλέπω εδώ που θα πάω στο φεστιβάλ από αυτό το ωραίο βιβλίο που έχει εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο. Να γεμίζει τις ώρες, κύριε Ουλίδε. Είναι περιλήψη για όλα τα στοιχεία. Κάρμεν και Λόλα. Ναι. Αυτό μου φαίνεται. Μπόλετ και Λόλα. Λοιπόν. Λόλα, τα θέλει όλα. Είναι περίεργες οι ταινίες αυτές, Μαρή, ή τις βλέπει το κοινό άνετα. Όχι. Κάποιες είναι πολύ εμπορικές, τελείως mainstream. Ναι. Οι οποίες θα πάρουν και σίγουρα διανομή. Θα παιχτούν. Yeah. Όπως παράδειγμα το ευτυχισμένο σπρίγκι, το χαρούμενο πρίγκιπας. Εδώ Δανία. Με το Ρούπερτ Έβερετ είναι. Το Δανία. Δανία. Το Δανία. Είναι ο Σλάκερ, τι είναι ο Σλάκερ. Περίμενε. Διάβασε την υπόθεση. Διάβασε την. Για την ταινία Δανία ήθελα να τη δω. Σλάκερ περνάει την παρατεταμένη εφηβεία του σε μια άναρη μικρή πόλη της Δανίας. Μαρία. Στο Λίγκμπι. Μαρία, περίμενε, φίλε. Έκανε μπούρμπουλο ΠΑΟΚ και μιλάς για το φεστιβάλ! Εσύ, μα εσύ το μου το χαλάς. Μα εσύ, εγώ δεν μεταξύ σου διάβασε, μου λέει ο άλλος. Παραγγελία δίνουμε σαλάμι Ουγγαρίας και εσύ μου το πας. Την υπόθεση λέει ο άλλος, δεν με νοιάζει καθόλου. Σλάκερ είναι ο δεν κάνω τίποτα, τεμπέλης. Μπορείτε να παίξετε κιόλας αν θέλετε εδώ πέρα, κάνετε τους ηθοποιούς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα περιγράφω εγώ τις κινήσεις και θα κρίνει ο κόσμος. Αδέρφια, χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Νεκταρίου Αιγίνης, ο Νησιφόρου Θεοκτήτης Ευστολίας Πορφυρίου και Σοπάτρας. Δεν είναι ο νεκτάριος που λάτρευε η γιαγιά μου, η γλυκερία, η συγχωρεμένη και η μάνα μου, ναι. Ο της Ανατολικής Θράκης. Αυτός είναι ο Αιγίνης. Ναι. Εκείνος είναι της Ανατολικής Θράκης. Νότιος. Από την, νομίζω από τη Μεσημβρία. Από τη Μεσημβρία, αν θυμάμαι καλά. Εδώ είναι η Νέα Μεσημβρία. Γι' αυτό και λέγεται έτσι. Εσύ το νου σου με τους αλκοολισμούς και τις ρετσίνες. Το νέκταρ. Δεν βλέπω να παίρνεις και πρωτάθλημα. Τα χάνεις όλα έτσι το κόβω. Ναι, τρέμω. Φίλε, άμα δεν το πάρεις φέτος. Διαλύει το πάω, ξέρεις. Φεύγουν οι πάντες, τέλος. Κλείνει το σωματείο, θα έχουμε βόλεϊ, μπάσκετ, χάντμπολ. Εγώ το είπα. Ναι. Πρέπει να κλείσει ναι. Το τμήμα ποδοσφαίρου. Ναι, τέλος. Πραγματικά, τέλος. Αν δεν το πάρεις φέτος. Όσα ζήσαμε, ζήσαμε. Να κλείσει το τμήμα ποδοσφαίρου. Έτσι. Έλα όμως, μπορεί να είναι και η αρχή της παντοδυναμίας. Λοιπόν, του 880 το διαβάζει, το διάβασες. Διάβασε του Θουβού. Πάμε στο 845. Έτσι. Είναι ο λατρεμένος Θουβού, μήνυμα που ήρθε σε 4 δόσεις. Πρώτον, δόξα τω Θεώ που θα αποκλειστούμε από το UEFA. Εξασφαλίσαμε πρωτάθλημα χθες. Εγώ νομίζω το εξασφαλίσμα όταν αποκλειστήκαμε την Μπενφίκα. Φαντάζεσαι ναι. Να είμαστε σε όμιλο Champions League. Όπως ξηρό σαλάμι, προσούτο, βιάντε κριζόν και άλλα. Τώρα μέκα. Δεν ξέρω τι να πω. Αν και η ποιότητα της πρώτης ύλης αποτελεί τη βάση του προϊόντος, η γεύση ωστόσο προέρχεται τώρα στηρίζουν πολύ εσύ. Να πάρεις κανένα πόντο. Η πρώτη ύλη. Δευτέρα τρίτη δεν θα έρθει. Δευτέρα. Δεν θα έρθει την τρίτη. Μάλλον καταλαβαίνει ότι είναι το μάτς 2-0 και λε την από την δεύτερη μέρα. Η Αθήνα που έχει πάει κάτω στην τρίτη. Ναι, έχει αλλάξει μετά από την τρίτη. Έχουμε αλλάξει. Μπορεί να παίζει τον Άφλιο. Πρώτη πρωτεύουσα σε Ελλάδα. Τον Άφλιο είναι το Απόλλων Αθηνών Άρης.
Μπράβο. Ναι, βάλε εκεί όμως το σημείο ξανά. Βάλε ναι, ξανά. Ναι, ναι, ναι. Τι σκάλισε και βρήκε. Το παραδέχομαι. Τώρα μας έκανε. Τα μούτρα κρέας. Όλα τα ξηρά προϊόντα είναι ίδια. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό της πρώτης ύλης. Άρα, γρήγορα γαμούλιδες. Συγκεκριμένο μέγεθος. Ναι. Να μην κρεμοποιηθεί το σαλάμι γκαρίας. Ναι, τώρα στηρίζουν πολύ εσύ. Έχει βάλει ηχητικό στο οποίο ακούει τη λέξη σαλάμι μία φορά και αναγκάζεται και λέει αυτό. Σαλάμι. Φανταστικό μιλάμε. Ε, μας έχει κάνει τώρα. Ναι, αλλά έχει σαλάμια. Ναι, μπράβο. Επειδή γράφει σαλάμι. Α, και τι δείχνει. Στο κινητό την οθόνη. Δεν είναι τηλεόραση, ξέρεις. Sorry, δεν το είπα. Έλα, διάβασε το Δουβού. Ναι, λοιπόν, πρώτον είπε ο Δουβού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Μήπως ήταν 12ποντο το σαλάμι, ε, από την Ουιπέστ, ε. 12ποντο. 9 λέτε. Ε? Ρε φίλε, πραγματικά να σου πω κάτι. Ε? Δεν έχετε κουραστεί να ζείτε με το ψέμα. Δηλαδή, συγγνώμη, έφαγα, έχασα 9-1. 9 έφαγα. Είδες πόσο την έφερα τώρα. 9 έφαγα. Για το σαλάμι. Όχι, δεν ήταν 9. Ήταν double figure. Το ξέρουμε, ήταν παραπάνω. Ήταν double figure. Εμείς το ξέρουμε. Λένε, ο Σιώπης δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακά. Δανεικός είναι. Έχεις μια κάμερα να το τραβάμε. Αυτά πρέπει να διδάσκονται. Θα τον πάω. Λοιπόν, θα έρθεις αύριο. Ναι, πήγε. Πήγε στην πρωτεύουσα της Τσόντας στην Ευρώπη και πρωταγωνίστησες. Δεν με ενδιαφέρε, φίλε. Σταυροπόδι. Τι είναι. Ναι, είναι σε παραγωγές γυρίσματα. Σταυροπόδι θα καθόσουν. Σταυροπόδι στο Λονδίνο. Διπλό. Ο δρόμος για τον Μπακού. Όπως τα έπαιρνες διπλό στη Βουδαπέστη. Ξανανοίγει ο δρόμος για τον Μπακού. Είσαι αναξιόπιστος. Όταν αποκλείστηκε. Όταν παίρνει η TV, το επόμενο πρωί εδώ πέρα. Τι άψογα, ξέρει τι χωριό. Μα ειρωνία. Η απόγονη του Πούσκα λέγαμε. Με αυτού παίζει η ΑΕΚ. Η απόγονη του Πούσκα. Και φαντάζομαι ότι εκεί και εγώ ήταν κιόλα οι άνθρωποι. Όχι, και εγώ ήταν, αλλά ξέρει τι είχαν 3.000 κόσμο. Και χθε έβρεσε το γήπεδο. Είναι φοβερό αυτό αν το σκεφτεί. Έβρεσε το γήπεδο. Είναι χαζό αυτό. Τι άδειε, φίλε. Τι τον έφερε. Σοβαρά και τον έφερε. 3.000 άδεια καθίσματα. Σοβαρά και τον έφερε. Έβρεσε το γήπεδο. Η απόγονη του Πούσκα. Ενώ με την ΑΕΚ ήταν τη. Συγγνώμη, τα είδες να μαζί με την ΑΕΚ. Τα ΑΕΚ Βίντι. Δέκα παίκτες μείναν οι άνθρωποι. Δεν τους λυπάσαι. Καλά, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και είπα κιόλας κάτι. Είπα κιόλας κάτι. Εγώ θα έδινα. Σε προκριματικά Champions League. ΠΑΟΚ Βίντι. Σας κορυδεύει ο Λουάς Βάναρος, κακομοιρίδες. Σε προκριματικό αγώνα. ΠΑΟΚ Βίντι, διπλό αγώνα. Υπήρχε περίπτωση αυτού που. Περίμενε λίγο να μου πείτε ποιος έχει κάνει την παρακάτω δήλωση. Ο στόχος μας ήταν να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Έτσι, αυτός ήταν ο στόχος μας. Ναι. Τον πετύχαμε, αλλά για άλλους λόγους τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έτσι. Είχαμε ένα πιο δύσκολο μονοπάτι σε σχέση με την άλλη ομάδα, έτσι, την ΑΕΚ. Μπράβο. Όμως αντιμετωπίσαμε πιο δυνατές ομάδες και αυτή η εμπειρία μπορεί να μας βοηθήσει. Μόνο αλήθειες. Ποιος το έχει πει. Ρασβάναρος. Ξεφτυλίστηκε ο Λουτσέσκο. Άντε ρε κακομύρι τώρα. Άντε ρε τράξε δεύτερο και δεύτερο. Τώρα αν ακούει Λουτσέσκο θα λέει. What did Τσαλτίδης to me? She destroyed my mentality. No, Τσαλτίδης did nothing to you. Your English do everything to you. Είπε ο γιος του στρατηγάκη. Αυτά τα γράφεις και στο πρόγραμμα στο Άρης Manchester City. Τα γράφεις και αυτά στο πρόγραμμα στο Άρης Manchester City. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Όχι, ρωτάω. Χτύπημα κάτω από τη μέση αυτό. Κάτσε εδώ που είναι η μέση σου, έχεις χάσει. Διότι το Άρης Manchester City ήταν στα ελληνικά. Δεν ξέρω να το καταλάβεις, η ηρωνία ήταν σκληρή. Ειλικρινά διώξε τον. Άκουσε το τώρα. Ειλικρινά. Κάτσε, τι είπε, άκουσε. Δεν το έκανε τι είπε. Δεν είναι ποτέ. Τι φαντάζεσαι να φύγω, όντω να φύγω. Ναι, να δω η μέση που είναι, γιατί αν και έχει χάσει καλά, δεν βλέπει καλά. Η μέση δεν φαίνεται. Είναι φυσιολογικό. Sorry, φίλε. Απάνθρωπο. Απάνθρωπο. Όταν πρέπει να δει 191 εκατοστά. Απάνθρωπο. Ενώ έχει συνηθίσει τον καθρέφτη σου να βλέπει 150. Σε είπε ζουμπά. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Σε είπε ζουμπά. Δεν πειράζει. Έλα, αντε ρε, κύριε Κλάρα, φέτο του χρόνου έχετε μονομαχίε. Να κάθομαι εγώ. Τέσσερα ντέρμπι θα έχει του χρόνου. Τρέμα, ρε, ολόκληρο. Όπω και φέτο. Δεν ξέρω, τότε 4 ντέρμπι. Κατάλαβε ότι δεν έχω χάσει πόντο σε ντέρμπι. Όχι, συγγνώμη, έχω χάσει από τον Αντρόμητο. Το κυριότερο. Έχει αρχίσει. Ποιο? Η αρμάδα του Μαρινάκη. Τι? Πέντε έριξε χθες, δεν λες τίποτα. Στους αυτούς εδώ τους τουρίστες. Πρόσεξε, γιατί θα παίξεις με αυτούς. Παναγιώτη, αυτούς που η Μίλαν τους νίκησε 0-1 με το ζόρι στο 67 με τον κόλτο Ιγκουέιν. Με το ζόρι, με μια μισή φάση. Ωραία αυτή η λογική του ποδοσφαίρου. Ποια λογική? Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την Άρσεναλ. Στον ίδιο όμιλο Ολυμπιακό. Μίλαν. Τότε ο Αθηναϊκός έμεινε αίτος με τη Manchester United. Η Manchester United έκανε αυτοκρατορία. Άρα και ο Αθηναϊκός θα έκανε αυτοκρατορία. Αυτό ακριβώς κάνατε οι παοξίδες. Λέω στον όμιλο μέσα. Περίμενε. Αυτό κάνατε το καλοκαίρι για να δικαιολογήσετε την αποτυχία σας. Ποια είναι αποτυχία? Λέγατε η ΑΕΚ έπαιξε με εύκολους. Βρε κακομοίρη. Ο Άρης πάει τελικό. Εσείς παίξατε με τη φάση. Βρε κακομοίρη. Το Γενάρη 12 βαθμούς δεν μας χωράει, βέβαια. Θα έχουν δύο βαθμολογίες στην Ελλάδα. Ο ένας θα έχει ξεβγεί 12 βαθμούς και από κάτω δούμε τι γίνεται.
Θα είστε εκεί πέρα στριμωγμένοι. Δύσκολα είσαι. Αν είσαι στριμωγμένο, κάτσε μείνει προ τα κάτω. Αρχίζει. Ναι, ρε, τρέμω. Κάτσε δε τώρα το 5-0 την Κυριακή. Πότε βγαίνει η απόφαση του με την Παναχαϊκή. Καιρό είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Α, και η Παναχαϊκή τιμωρείται. Αλλά δεν έχει βαθμού, ε. Ναι. Με καίει εμένα σαν Ηρακλειδέα. Νομίζω είναι πρόστιμο 25.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. 20. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν έχει βαθμού. Γιατί έγινε σκηνικό με είσοδο. Α. Στην Πάτρα η αστυνομία τα έγραψε όλα. Όλα. Βγήκε ένας οπαδός Παναχαϊκή. Έτσι πρέπει. Ειλικρινά, από εμένα δεν ξέρω τώρα το λέω αυτό. Έτσι πρέπει. Του λοιπόν. Παναθηναϊκού. Πιο πολύ σε ενδιαφέρει να μην ωφεληθεί ο Πάουκ παρά ο Ηρακλής. Δεν σε νοιάζει να καθόλου για την Παναχαϊκή. Πανιόνιος Πάουκ, πώς μπήκανε. Ναι, πώς μπήκανε. Οι διαφημιστικές μπήκανε. Θέλαν αλλαγές εκεί πέρα, οι Πυριακίδες. Φωτοβολίδα πετάξαμε. Ρε φίλε, εκείνο ήταν στρακαστούκα. Καλά λέει ένας. Πρωτάθλημα αστυνομίας φέτος. Πραγματικά. Ναι, ρε. Πρωτάθλημα αστυνομίας. Ο Πάοκ ξεκίνησε με μείον 2, ε. Ο Πάοκ ξεκίνησε με μείον 2. Συγκλονιστικό. Δηλαδή, σκέσου πήρανε το περσινό πρωτάθλημα. Ασυγκλονιστικό. Με μείον 2 και στο πρώτο ματς του πάει στο συν 1. Στο πρώτο ματς. Α, ναι, θα χάραμε την Τρίπολη. Αυτά είναι δικά του. Άστο, άστο. Το λολό να το λες, ναι, φίλε. Ναι, ναι, θα το λες. Ναι, σου λέμε. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι λολό. Ο Λολομάριο, έτσι το λέμε τώρα. Λολομάριο. Πού είσαι εδώ. Ήρθε στην εκπομπή. Ήρθε ο Λολομάριο. Γράψτε από μόνο. Δεν το κάνε μα και μα μήνυση. Σαν τον τρελό. Σαν τον τρελό θα γυρνάει. Θα μήνυσει, έτσι θα κάνει. Σωτήρι, ο Λολομάριο. Ωραίο, μου αρέσει. Ρωμάριο, ο Λολομάριο. Και για να κλείσουμε. Τι να κλείσει, ακόμα δεν το ξεκίνησε το μήνυμα του Θουβού. Λοιπόν, λέει ο Θουβού, πρώτον, δόξα τω Θεώ που θα αποκλειστούμε από το UEFA. Εξασφαλίσαμε πρωτάθλημα χθε. Δεύτερον, όταν δω στο Open TV Sheffield United, Sheffield Wednesday. Τώρα βάλετε φλέπαρτ, σε παρακαλώ πολύ, Σωτήρη. Για... Ναι. Ωραία, να το παίρνει να ακουστεί. Τότε ωραία. Θα μπορώ να μιλάω για προσφορά θεάματος και ποδοσφαίρου στον ελληνικό λαό. Να κάτσω να δω ταμτάκια, να κουνάνε τα χέρια. Καλά, και πες. Να κάνουν κορεό, δεν μου λέει κάτι. Έχει, έχει. Αυτά είναι για τους Βαλκανιονοτιοαμερικάνους Έλληνες που ανάβοντας πυρσούς και πετώντας χαρτάκια νομίζουν ότι κάνουν έδρες. Άιντε καλημέρα, Θουβού, κάθε μέρα σε αγαπώ περισσότερο. Θουβού, είσαι λάθος. Κάθε θέλει μέρα. Μεγάλη κουβέντα αυτό το πράγμα. Κάθε έχουν μέρα, τραγούδια οι παδί της Μπόκα και της Ρασί Κλουμπ. Ναι, θα το βάλει, το βάλει σε λίγο. 20 λεπτά τραγούδια έχουν. Στίχους τα πάντα. Ούγκρος παρασκευαστής Σαλαμιών. Στο τραγουδάει. Μπράβο. Βάλτε κοντά να ακούγεται, ακούγεται, ναι. Έβαλε τη Δύση. Τώρα αυτό... Καλημέρα, καινούρια ζωή. Σωτήρη, βάζε υπότιτλους. Είναι η απαρχή σήμερα. Σήμερα και η αυτή, και αυτή σήμερα παοξής... ο δυτικός και αυτή παοξής την περιποιήθηκε. Ναι, το κομμάτι... Μου αρέσει απλά. Ναι. Ωραίο. Η Χριστιαν... Αναβύση. Η Αναβύση. Χριστιαν. Η σκιά... Βάλε τη σκιά της Δύση, την Βανδύ βάλε. Δεν πειράζει, είναι φίλος μου. Άκου τώρα τι βάζει. Μια χαρά έβαζα εγώ τη Δευτέρα στο Άρης Πάγκ. Το λυπήθηκα κιόλα. Ήρθε εδώ πέρα έτσι μου τρομένο, έτσι σαν κακομοίρη καθόταν. Ε, ναι. Οφείλω να ομολογήσω και τα δύο τα πέναλτι και θα μπορούσαν να το δουν και όχι και την άλλη εβδομάδα το πέναλτι Μαϊμού. Ούρε αλήθεια. Ούρε αλήθεια. Ούρε αλήθεια. Κόψτε. Στο χθες. Σωτήρη, καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Τι ξεκινάει εσύ, εγώ δεν κατάλαβα ειλικρινά. Σήμερα ξεκινάει. Στο βαθύλακο λέει τι σήμερα. Έχουμε εκεί πέρα, ακούστε τι βάζει. Σήμερα, σήμερα, σήμερα. Πάμε Μαριούλη, πάμε Μαριούλη. Ναι. Καλώς, έρα μεγάλη μου αγάπη. Καλημέρα γλυκά μια ζωή. Πως σήμερα τέρμα θα λάθει. Καινούρια ζωή βάλε ρε φίλα από τέτοιο στερεονό Βαγγιούλα. Να φανεί ποιότητα σε σχέση με την με τον Αχτάρμα εδώ πέρα. Βάλε ρε Σότο. Νέα ζωή δεν λέει, new life, πάτα. Στερεονόβα. Μ' αρέσει αυτό λοιπόν. Χοροπηδάς, χοροπηδάς, κακομύρι. Κάτσε τώρα στη Ριζούπολη. Σήμερα είναι η απαρχή. Σου φτιάξω σου καμπάλα καλά. Του δυτικού πολιτισμού, Μαρία. Στέλνει όμως μήνυμα συμπαράστασης το πουλέν μου, ο λατρεμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία, ο Γιάννης, ο You will never go alone. Παναγιώτη, μην ανησυχείς αγόρι μου. Έχουμε το ξεκούρα στο διπλό στο εξοχικό μου και περάσαμε. Α! Black Friday! Βγάζει τρελή προσφορά η John Deere. Τρακτέρ τελευταίο μοντέλο. Βρουμ, βρουμ, βρουμ. Το διαβάζω. Η ποιότητα ήρθε. Νέα ζωή. Κομμάτι νέα ζωή. Στέρεο Νόβα. Αφού βάζει βύση, βάζουμε κι εμείς. Αλλά. Τώρα στο παίζει ότι αυτό είναι ο ποιοτικό παουτσί. Εγώ έβαλα από το δικό μου φίλε. Το θέμα είναι να υπάρχει ερωτηματικό. Υπάρχει ζωή στον μπασκετικό Άρη. Αν θέλουμε να πάμε σε άλλο άθλημα. Όποιος δεν έχει ανατριχιάσει με την εισαγωγή του κομματιού. Δεν υπάρχει, ρε. Να μην ξανακούσει τρόικα. Μιλάμε 1990, ε. Ναι. Το κοπότε είναι. 90, 91. 91-92 εκεί. Σου βγάζει ρεσό το κάπου εκεί πρέπει. 92-93 είναι αυτό. Ναι. 93. Εντάξει. Ναι. 25 χρόνια πριν. Από το πρώτο άλμπουμ είναι αυτό, ρε. Από το πρώτο άλμπουμ. Παιδιά, στο πρώτο άλμπουμ. Ναι. Δυσκολάτα. Δυσκολάτα. Στο έχει ένα, πρώτο. Έχει ένα σκυλό.
Πώς λέγεται, δυσκολάτα. Αυτό είναι στο άλλο, ασύρματος κόσμος. Στο εξώφυλλο. Που έχει ένα σκυλάκι έξω. Α, ναι, ναι. Ναι. Αυτό εδώ το έχω και σκυλάκι. Πώς λέγεται, δυσκολάτα. Δυσκολάτα. Το έχω και σκυλάκι. Α, αυτό το ξέρω, το έχω, ρε. Λοιπόν, στην πρώτη σωστή απάντηση. Το δυσκολάτα το έχω. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Οι στέρεο νόματα ξεκίνησαν, ήταν τρεις. Όλοι ξέρουν τους δύο. Ναι. Ποιος ήταν ο τρίτος? Μιχάλη δυσκολάτα Δέλτα. Δυσκολάτα το έχω, το δυσκολάτα. Μιχάλη Δέλτα και Κωνσταντίνο Β, τους ξέρετε όλοι. Ποιος ήταν ο τρίτος? Η πρώτη σωστή απάντηση, ζευγάρι γυαλιά ηλίου. FM και νομίζω πως θα σας ντροπή που κάνει ο άλλος, δεν σε δυσκολάτα, δεν το είπατε. Να βάλει. Όχο, δυσκολάτα. Καταλαβαίνει πλέον ο κόσμος και ο πιο αδαής ότι εγώ αυτό δεν έχω καμιά θέση εδώ πέρα σε αυτό το. Αυτό δεν είναι το τρικούβερ το γλέντι που πάνε να φτιάξουν. Παοκτσής είναι αυτός, ε! Πάοκ δεν είναι! Ποιος είναι Πάοκ, Γρασλάμπ! Άσε ρε τώρα, Ξαντιώτη! Αυτός είπε! Κάτσε ρε, περίμενε λίγο! Όλους τους βγάζετε Πάοκ! Αυτός πρέπει να είναι Ηρακλής! Τι λες ρε, αν είναι νέα, μαγιά του! Μιλάμε για ύμνο τώρα. Ζητώ συγγνώμη που συμμετέχω σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Αυτή τη στιγμή οι μετρήσει τη μετράνε. 5,8 φτάσαμε. Πάρε τώρα 1,2. Φίνι, βίτι, βίτι. Το στενοχώρησε. Τώρα ήρθα. Η ακροαματικότητα ήρθα. Πόσο άσε. Είναι 16. Μπράβο. Βίνι, βίτι, το σουηδό. Ήρθα. Με το θρύο. Με τους απόγονους του Πούσκας. Την ομάδα που έπαιξε τελικό κύπελλο UEFA, την Βιντεότο. Ο Βέρμπλουμ. Ναι. Άμα δεν μπει τον γκολ, θα κάνει και τρίτο λάθος. Ο Βέρμπλουμ για άλλο λόγο ήρθε. Δίνει μια την μπάλα λάθος. Ήρθε για να κάνει διαφήμιση. Ήρθε για να κάνει διαφήμιση. Άστα να ακούσει τελικά τρίτο. Για οδοντόκρεμα. Πιστεύω έχει τα πιο λευκά δόντια οποιοδήποτε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Γιατί αλλού είναι ο Φιρμίνιο. Τον πάω το Βέρμπλουμ, δεν υπάρχει τραγικό. Πολύ ωραία η assist που έχει δώσει. Ναι. Και σε πρώτη. Δεν το είδα. Αυτό δίνει την δίνει πάσα εδώ. Ναι. Κάνει το στο δεύτερο χάρι. Πολύ ωραία μαρκάρι ναι. Τον παίχτη του. Του πορασβανά το κάλμα, πρωτάθλημα. Champions. Α, έχουμε και τέτοια. Είναι παίκτη του. Κάλμα, του είπε. Κατάλαβε. Με τα φουλάρια. Ωραία, εδώ το δίνει τώρα έξτρα μισθό. Ο Ρασβάναρο. Εδώ του δίνει έξτρα μισθό. Θα δει τώρα στο 3-0 πώ θα κλείσει τη τηλεοράση του. Του είπε ο Ρασβάνα, συγγνώμη, ακού τι λέει. Ναι, ακού το πανετολικό, ρε. Τι. Με αυτού παίζουμε στην Ελλάδα. Φέρτε άλλε ομάδε. Τι να κάνουμε. Φέρτε άλλε ομάδε. Περίμενε. Είστε ανάξιοι να μα αντιμετωπίσετε. Τι να κάνουμε. Άλλου αθλητέ. Φέρτε άλλε ομάδε. Ποιο δεν παίζει αύριο στο Πανετολικό. Αχ, πάλι δεν παίζουν. Ο Μιχάλη, ο Αλβανό. Το στόπερ του. Φέρτε του άλλου Μιχάληδε. Μιχάλη δεν λέει. Τραγούσε μία ώρα. Χρόνια πολλά για χθε. Άμα δεν παίζει αυτό, ποιο θα κάνει το πέρα. Χρόνια πολλά για τον Μιχάλη για χθε. Δέλα! Δεν θα φτύσουν αίμα όπως πέρσι για να περάσω από το Αγρίνιο. Δέλα, πρόσεξε! Το κοράκι για να μην κερδίσω, αλλά κάνω τελικά με αίμα και υδρότα το 1-2. Το κοράκι που σου έδωσε πέναλτι ανύπαρκτο στο 87. Στο 88 του δίνει πέναλτι. Ανύπαρκτο πέναλτι στο 87 και είναι κοράκι. Ανύπαρκτο πέναλτι. Έπεσε ρε. Τσίπα μηδέν. Και όταν παίζει με τον Άρη, το πάω κάρι δεν λέει πέναλτάρα. Πάνω στο πρωινό γάμα. Είστε ελεϊνά ραδιοφωνικά συχάματα. Σαν άνθρωποι είστε εξαιρετικοί. Και γι' αυτό πλέον κρατάω επιφυλάξεις. Πλέον πιστεύω. Δεν θα έρθω ποτέ εκεί πέρα. Μην τραγουδά. Δεν θα έρθω ποτέ εκεί πέρα στο τραπέζι που θα μου κάνετε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο. Αλλά πιστεύω το βάλει να μου βάλει τέτοιο. Να μου βάλει δηλητήριο. Δεν σα πιστεύω πλέον. Εσύ θα δηλητηριάζετε κόσμο. Δηλητηριάζετε κόσμο. Και με αυτά που λέτε και με τις πράξεις πλέον. Προσβάλλει πολύ βαριά τόση ώρα. Εμείς δηλητηριάζουμε. Αυτά στο περσινό, τον είχες διώξει τον περσινό. Άκου να σου πω κάτι λίγο. Άκου λίγο. Όπου, κάτσε λίγο. Όσο δηλητήριο και αρίξει την οχιά, πάλι οχιά μένει. Ωραία, οπότε πάμε σε break. Επαναλαμβάνουμε διαγωνισμούς. Δύο διπλές για απόψε. Καλίτα Μαργαρίτα με Γιώργο Νινιό και Κατερίνα Παπαδάκη. Μια πανέμορφη παράσταση. Δύο διπλές για αύριο. Διογέννης δασκάλου στο κλαμπ του Μήλου. Και ποιος ήταν ο τρίτος από τους Στέρεο Νόβα στην αρχική σύνδεση. Όλοι ξέρετε τους δύο. Ποιος ήταν ο τρίτος. Άμεσα η πρώτη απάντηση σωστή σε Opticon Express. Παναγιώτη, πιάσε ένα πίτα γύρω από όλα με Ουγγαρέζα, γιατί μάλλον σε έκατσε βαρύ το σαλάμι Ουγγαρίας που έφαγες χτες. Καλημέρα σε όλους σας, λέει ο 095. 095 σε ειρωνεύεται, κοιτάει κάτω από το τραπέζι. Άμα έρθει όμως ο 095 τρέχει. Άμα έρθει και είναι κανατέρας. Θα τρέχει, όχι, αυτός είναι εδώ. Θα τρέχεις να κρυφτείς, θα τρέχεις για σέρβις μετά. Break και επιστρέψουμε με ανοιχτές γραμμές. Γεια σου σκύλε Γιάννη, το είδα, κέρδισες. Κλείς τη μουσική Σωτήρη, κλείς τη μουσική. Μόλις είπε την κομματάρα σε πολεμάει Παπαδόπουλο. Δεν έχω λόγια, έχει έρθει το μήνυμα της 20ετίας στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. 20ετίας. Έχουμε τέτοιο ακροατή, δεν θέλω να το σκοτώσω.
Το κάνω πρόβα εδώ πέρα μέσα μόνος μου. Τόση ώρα δεν βγήκα το στούντιο για να το δοκιμάζω. Πώς θα το πω. Ναι. Το πήτα γύρω απ' όλα. Απάντησε όχι. Πάρα πολύ σωστά ο Γιάννης στο quiz, αλλά δεν θέλει γυαλιά, οπότε συνεχίζεται το quiz. Η Στέρεο Νόβα ξεκίνησαν τρεις. Τρίτο γυαλί λίγο θα δώσει. Δύο έχουμε δώσει ήδη. Ωραία. Θα δώσει κι άλλο. Γιατί ναι. Είναι πολύ μυστήριο, πολύ δύσκολο. Έχει κάνει, είσαι κολλητός με τον Μάστερ Οφόραση. Κολλητή είστε. Δύο ζευγάρια πήρα, το ένα το πλήρωσα κιόλα. Η Στέρεο Νόβα. Εγώ θα του κάνω αγωγή. Η Στέρεο Νόβα ξεκίνησαν τρεις. Ποιος είναι ο τρίτος? Τους δύο τους ξέρει και η συγχωρεμένη μάνα μου. Τον Μιχάλη Δέλτα. Βρήκα και άλλο και τον Κωνσταντίνο Βίτα. Ποιος είναι ο τρίτος? Βρήκα τραγούδι πάντως για να παίξω. Θα σ' αρέσει κιόλας. Το γουστάρεις και πολύ εσύ. Σταμάτα λίγο, σταμάτα λίγο. Γιατί το κάνω μία ώρα πρόβα. Ακούω. Ακούσε το μήνυμα του Γιάννη του Γιουγνεύο Καλόουν. Ο οποίος απάντησε, τον βρήκε. Αλλά λέει δεν θέλω γυαλιά. Δεν θέλω γυαλιά. Μεγάλε ΠΑΟΚ, πάλι τρέχεις μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το χρόνο. Μεγάλε ΠΑΟΚ, πάλι τρέχεις μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το χρόνο. Στέρεο Νόβα. Κομμάτι, ναι, είναι κομμάτι. Δεν είναι έτσι το τέτοιο. Δεν πάει έτσι. Άντε να σε ακούσει. Θα πει για τρέχοντα και τρέχεται και τρέχεται. Άκου τώρα λίγο, άκου τώρα το μήνυμα. Τι θα πει τώρα, ρε. Όταν το έχει κάνει. Εγώ σε έχω γεννήσει, Τσαλτίδη. Δεν άκουσα τίποτα. Όπω το είπε το μεγάλο. Κάντο, κάντο, κάντο. Μεγάλε πάω. Και τρέχατε, και τρέχατε, και τρέχατε. Τσιλό και ντου. Να με στην πόλη του Θεού. Σωτήρι, θε να φύγει τώρα. Όχι, θα φύγει το 12 παρτέρα. Μην το πει ο Χρήστος, όχι, έρχεται ο Μαθησίος. Λοιπόν, περίμενε λίγο, θα σου βάλω ένα τραγουδάκι τώρα. Το οποίο το εγκρίνω. Δεν αντέχω άλλη ποιότητα, σε παρακαλώ, θέλω να δέμω. Όχι, πιστεύω, πιστεύω ότι με αυτό που θα βάλω τώρα θα με αποθεώσει. Ψάξω του διαγωνισμού. Θα με αποθεώσει. Του διαγωνισμού. Θα με αποθεώσει. Ναι. Πάγκι, στερώνω. Γιάννη, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Ναι. Ετοιμάζω να αποθεώσει. Θα με αποθεώσει. Ναι, με, το σημερι, με τη σημερινή μέρα που κολλάει να καταλάβω. Θα ακούσεις τώρα. Α. Είναι αυτό που λένε τα παόκια σήμερα. Α. Άκου. Άρα τζιμάκο τι τραβάς κορμί. Τουλάχιστον εγώ Δευτέρα μετά το Άρης Πάοκ έβαζα ποιοτητάρες. Πρώτο, πού το σκέφτηκες ρε. Πού το σκέφτηκες ρε. Υποκλίνεσαι. Υποκλίνεσαι. Πού το σκέφτηκες ρε. Μας μάρανες. Γιατί κάνω την Ευρώπη για το πρωτάθλημα πάω τώρα που κάνω τον μπουρμπουλό. Ξέρεις ότι σε τρεις μήνες έχω παίξει όσα ευρωπαϊκά έχεις παίξει σε 20 χρόνια, ε. Κατάλαβε. Φίλε, ο δασκαλάκης σήμερα σε κοιτάει πραγματικά. Κατάλαβε. Σε εντολή να μην πληρωθεί επόμενους δύο μήνες. Αυτό όχι. Να το βάλεις και το Μάρτιο όταν παίζω πρώιμη τελικά. Τσαλτίδη, θα το βάζω εσύ. Κάθε μέρα το βάζουμε το θα γίνει κλήρωση. Πρώιμη τελικά όταν θα παίζω. Θα το βάζω κάθε μέρα. Μη με αρχίσει μετά όπως πάλι κάνεις κουρνιάσεις όπως μετά το Άρης ΠΑΟΚ. Ήσασταν καλοί. Τα πέναλτι μπορούσαν να δουν. Ο δημοσιογράφος έβαλε τώρα τη μάσκα του παραγωγού. Μπράβο. 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 Μάσκα του παραγωγού. Μπράβο, μπράβο. Έλα και την Τρίτη να τα πάλι. Το πρωί προαγωγός είμαι. Έλα και την Τρίτη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δες χαρά που κάνει για ένα ανούσιο παιχνίδι. Πάλι ανούσιο! Την προηγούμενη φορά μας έλεγες την ανούσιο για να κέρδισες με εσύ. 1500 άτομα δεν πήγανε. Ανούσια. Ναι, έφτιαξε ο δικός μου ρε εσύ. Το πανηγύρι. Αν θες να χώσεις θα πας Ουγγαρία ρε φίλε. Τι θες να κάνεις εδώ πέρα. Βενζινά, καλημέρα. Υπάρχουν πολλά μάτια εδώ. Εσείς που να χώσετε στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν πολλά μάτια εδώ που σε βλέπουν. Κατάλαβες, πολλά μάτια. Δεν ζουν ρε φίλε όλοι στον Παθήλακο εκεί πέρα στην Γκρενόμπλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κλαίω. Βαθμίζει το Παθηλακό. Όχι, Γκρενόμπλη, παλιά. Ο διαγωνισμός έληξε. Περίμενε, περίμενε. Για ξεφώνησε. Εγώ είμαι χαριλιώτης, δεν είμαι Παθηλακός. Γκρενόμπλη. Για ξαναπέστα για το Παθηλακό. Γκρενόμπλη, Θεσσαλονίκη. Ναι. Του έχει δει. Τάρταρ. Του έχει δει τραγωνοκέφαλου. Θα φωνάξω του άλλου από τη Σάρτη, από τη Σικιά. Σικιά, ξέρει την. Ακού λίγο. Α, κοιτάξει κοπέλα. Μεγάλε. Είμαστε το χωριό που δεν μπαίνουν να κλέψουν. Μπήκαν δύο φορές. Ναι, και τι έγινε. Ξύλο. Μάπες. Σωτήρι, 300 κρούσματα το χρόνο. Μα τι λέει. Στο Βαθυλακό. Το δασκαλάκι δε. Στο Βαθυλακό. Φίλε δασκαλάκι σήμερα. Και πλούσιο μέρος, ε. Στο Βαθυλακό. Και δεν μπορούν να μπουν να κλέψουνε. Όποιος μπει. Άμα σου έρθουνε. Ναι. Αν έβλεπες τον Μπάσαρη μπροστά σου. Θα σας πω εκτός. Θα σας πω εκτός αέρα. Θα σας πω εκτός αέρα το περιστατικό γιατί είναι σοβαρό. Ωραία, τέλος. Έγινε. Λοιπόν, προς τους φίλους κλέφτες που ακούνε. Παιδιά, μην τον χτυπήσετε. Φίλους κλέφτες. Μην είστε λίγο σοβαρός. Μην τον χτυπήσετε. Μην τον χτυπήσετε τον Παναγιώτη, αν το δείτε. Είναι καλό παιδί, κατά λάθος. Μην τον χτυπήσετε. Μακριά από το Βαθύλακο. Είναι το γαλατικό χωριό το οποίο δεν το φυλάει η αστυνομία. Γαλατικό, η αστυνομία το φυλάει. Γιατί οι κάτοικοι είναι σκέτη μπάτσι. Έχουμε αστυνομικό μέσα στο τέτοιο εκεί, στο χωριό. Που περιπολεί τα βράδια. Έναν αστυνομικό μόνο του. Για γυρίζει τα βράδια. Τι έχει αϊπνίες, τι.
Μα δεν ακούς που παίρναν κλέφτες από εκεί πέρα. Και δεν μας τρομάζει. Η αστυνομία. Φεύγουν μετά. Έχει τέτοιο. Έχει δυνατά παιδιά εκεί τώρα. Τι να σε κάνω. Έχει τμήμα αστυνομικό. Έχει δυνατά παιδιά σου λέω. Ωραία. Στο Κορδελιό. Στο Κορδελιό. Έχει 30 λεπτά τη μέρα. Τι είναι. Έτσι είναι κάτι. Αυτοί οι Ρωμάτα από Βουλγαρία ρε φίλε είχαν έρθει κτλ. Έγινε ένα περιστατικό. Και τρέχατε και τρέχατε και τρέχατε ξυλοπόλη πίσω στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Έλεγε τη TV100. Ντροπή! Τους χτυπήσανε! Ναι. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα η φιλόξενη! Α, γι' αυτό λέει η θυμάσαι. Το έκανε ο Χατζηνικολάου πρώτο θέμα. Στο... Βαθυλακιώτες διώχνουν τους Βούλγαρους πίσω. Ναι, δεν θυμάσαι και συνεντεύξεις στο Blandenov TV που λέγανε οι Βούλγαροι. Δεν μπορούμε, βαθύλακο. Όχι. Ωραία. Όχι. Ωραία. Παιδιά, εδώ και ώρα έχει φτάσει, μην τον αδικούμε. Εσύ πας γυρεύοντας. Μία από Σουηδία, μία από Κιλκής, από Βαθύλακο θα τη βρεις. Ο διαγωνισμός για τα γυαλιά έκλεισε. Ποια είναι η απάντηση σωστή? Ποια είναι η απάντηση? Αντώνης Π. Ναι. Το τρίτο μέλος. Α, το τρίτο μέλος. Που ήταν μαζί μόνο για δύο χρόνια. Ναι. Αντώνης Π. Και ποιος είναι ο νικητής? Αντώνης. Αντώνης Παλάσκα. Αντώνης Π. Μπράβο. Αντώνη Παλάσκα. Γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Αριανός είναι αυτός. Παοξής είναι δικά σου. Είναι αρχίζεις. Και προηγούμενος πέρας. Σωτήρη, πες αν θες τη Μαριλίσσα από εδώ. Καλά, 3-23 θα σου είπα την Άρης. Αυτό. Αυτό, από εκεί που είσαι, Αντώνης Παλάσκας, ωραία. Thanks. Αντώνη, τα γυαλιά είναι δικά σου. Ή οράσεως. Το Παλάσκα είχαμε βγει πρωταθλητές χειμώνα. Θυμάσαι, πάω Παναθηναϊκός βάζει τον γκολ πρωταθλητές χειμώνα. Από τότε που έτρεχε ο Σαργκάνης. Με τον γκολ που έφυγε από τον Μακτή. Η θύρα 4α είχε φωτιές. Ναι. Κλειστή ήταν. Τιμωρημένη η θύρα 4α είχαμε, και είχαν βάλει σκουπίδια εκεί στην είσοδο. Κάτσε πόλη, ποιο μπα στιγμή. Πάω Παναθηναϊκός 2-1. Εγώ είμαι στο Αβαβά το 1-1. Με Χωσάν. Με Χωσάν, ναι. Που μπήκανε οι Βάζελοι. Συγγνώμη, οι Παναθηναϊκοί. Μπήκανε, όχι, μπήκανε στην ανάπαυλα. Εντάξει, πάλι καλά να λέει. Τα εισιτήρια τώρα είναι φίλος μου. Πάλι καλά να λέει. Στα Μάργαρα. Ναι. Τον ξέρεις. Τον ξέρω. Όπως ξέρω καλά και τη Βασιλική Ρετσίνα. Πίσω από αυτή, γιατί όσο να κρίσουν λίγο χρόνο και το λέω. Δύο διπλές προσκλήσεις. Καληνύχτα Μαργαρίτα με Γιώργο Νινιό και Κατερίνα Παπαδάκη. Απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Πολύ, 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 πολύ ωραία παράσταση. Ώρα 9 και για αύριο Διογέννη Δασκάλου. Δύο διπλές στο κλαμπ του Μήλου. FM και ονόματα επώνυμο δίπλα θέατρο η live για τα δύο αποστολή στο 54-526. Περιμένει ήδη φίλος ακροατής. Σωτήρη. Αυτό το τραγούδι το ξέρεις που λέει καληνύχτα, καληνύχτα. Χθες, όποτε έπεφτε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, πάντο Θεό, όποτε έπεφτε στο χορτάρι, σκεφτόμουν τον Αποστόλη, φίλε. Ότι είναι από την μεγάλη Βρετανία. Μη χτυπήσει, μη χτυπήσει, μη χτυπήσει. Περιμένει πολύ ώρα ο φίλος. Περιμένει μια ώρα μα. Τέλος. Τα ανάποδα ψαλιδάκια, γιατί τα κάνατε για να δείξετε ότι. Και καλά, ναι. Ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Ναι, πάμε, περιμένει μια ώρα ο άνθρωπος. Κρίμα είναι. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξατε. Καλημέρα. Ο άνθρωπος. Μια ώρα. Ναι, καλημέρα. Αποστόλη εσύ είσαι? Όχι. Α, ποιο όνομα φίλε και ομάδα? Ο Θουβού είμαι. Γεια σου Θουβού. Θουβού λατρεμένε, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει ξεφτυλίσει σήμερα ο Τσαλτίδης. Ναι, ναι. Ο Τσαλτίδης ναι, ναι. Τι είπε ρε. Τι ώρα. Τι είπα, τι ώρα. Τι είπα και τον ξεφτύλισα τον άνθρωπο. Όχι ρε, ούτως είδε. Σε κάνει ενώ καλαμπούρα σε ξεφτυλίζει ρε. Επειδή βάλαμε δυο τραγούδια τώρα σιγά. Να μην για χαρακές. Από Ούγγρικα, ξέρει, από την ΟΥΠΕΣ, τα θυμάται τα σαλάμια όλα αυτά, θυμάται. Φυσικά ρε φίλε, τα έχω γευτεί. Είναι η τελευταία μου ήττα στην Ευρώπη. Εδώ ρε εσύ, μετά το μάτς στην Ουγγαρία, κουβαλούσε όλες τις μπάλες του τέτοιου για να γίνει προπόνηση του Άρκη. Τι τις 15 μπάλες, λέει, τις φέραμε την Ουγγαρία από τα γκολ. Να πω κάτι γι' αυτό. Λένε ότι στο νησάκι της Αγίας Ειρήνης, πάνω στο ποταμό Βούδα, υπάρχει μνημείο, είναι πρωτομή του μοναδικού ποδοσφαιριστού της ΟΥΠΕΣ που δεν πέτυχε γκολ σε εκείνο το μάτς με τον Άρη. Πάμε, σε ακούμε Θουβού. Μου το είπε ξεναγός. Μου το είπε ξεναγός. Στο νησάκι της Αγίας Ειρήνης. Κοίτα εδώ ατμόσφαιρα, δες εδώ. Να κάνουμε ερώτηση. Ναι, παλικάρι μου. Επειδή κάτι ούρλιαζε και γκάριζε πριν ο Τσαλτίδης για το Σιόπι πάλι, ότι δεν απέξει όλα αυτά. Γιατί ο Βερβελές, ο οποίος είναι εκδότης του Γαύρου, έγραφε ότι με τον ΠΑΟΚ λέει ότι εκεί δεν παίρνουν λέει, στους αγώνες, ενώ με εμάς λέει κάνουν δηλώσεις ότι θα σκυλιάσουν, γιατί είχε βγει ο Σιόπις και λέει θα παίξουμε με ψυχή. Γιατί το έβγαλε, γιατί το έγραφε. Θεωρείς αξιόπιστο τον Βερβελέ? Γιατί στα 99 από τα 100 που λέει για τον ΠΑΟΚ λέτε ότι είναι ψεύτης. Αυτό που λέει για τον Άρη είναι αληθινός. Αληθινός ο Βερνάρδος, πώς τον είπες. Ωραία, άκου τι έγραφε. Ο Βερβελές. Στα παπάκια μας τη γράφει ο κάθε ανύπαρκτος δεξιά και αριστερά. Το συμβόλαιό του που είναι κατατεθειμένο στη Λίγκα. Τι λέει. Τι λέει, πες μας. Ρε παιδιά, άλλο λέω, γιατί το έγραψε αυτό το πράγμα, λέω. Ποιος ρε, του Γαύρου ο τέτοιος, που τον λέτε ότι είναι ψεύτης όλο τον χρόνο και μόλις πει κάτι για τον Άρη, μας τον παρουσιάζει ως αξιόπιστο. Πολύ καλά τα λέει ο Βερίγκιος. Πάλι μόνος του. Πάλι μόνος του τα λέει αυτά. Εγώ δεν είπα τίποτα κανένα άνθρωπο ψεύτη. Εγώ ρώτησα μια ερώτηση, έκανα. Ρώτησε, δεν απάντησε. Ωραία, σου λέω ότι γράφει μια μπουρδα. Ο Ακράταρος. Γιατί δεν γράφει όνομα. Ο Σιόπης θα σκυλιάσει.
Ακριβώς για να σε παίξει αυτό το mind game. Αλλά βλέπαμε τους γάβρους. Διαβάζετε γάβρο τώρα τελευταία κολυτάρια. Κολυτάρια. Όχι τώρα τελευταία, πάντα κολυτάρια. Άντε βρε κακό. Ακόμα ξεκολλήσετε τα μπράτσες από το σεφ. Πάρε αγκαλίτσα με το μαρινακι. Νάκης Αριανός Ιταλός. Είσαι ήρωας ρε φίλε για μένα λέει. Μπράβο ρε Νάκη. Αγκαλίτσες. Καταλαβαίνει και από μόνος του. Να πω κάτι και να κλείσω. Ναι. Πριν το πει ο Βερβελέστη, είπα, γιατί εγώ είδα τον Άρη να τρώει 5 γκολ σε 2 αγώνες χωρίς να κάνει άμυνα. Με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Τώρα, όπως σου λέει το αντίθετο. Με τον Ολυμπιακό, Άρη δεν έπαιξε τα αίσια το μάτι, είσαι χαζός. Έφαγες γκολ από 45 μέτρα παλιά. Και στον ΠΑΟ έφαγα γκολ με όλο τον Ουάρτα να διανύει 50 μέτρα. Στηθικά. Α, με τον ΠΑΟ και ήταν η ποιότητα. Φοβού, μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις. Σωστή παρατήρηση. Από τα δύο γκολ, από τα δύο γκολ του ΠΑΟ είναι πιο ύποπτο. Όχι του Ολυμπιακού. Καλά, εντάξει. Τι καλά, εντάξει. Σαν χλαμάρα. Μάρια, για πες. Το γκολ του Άρη που λες πολύ σωστά. Η παλιά είναι 40 διαγώνια, πέντε μία ώρα προς τον Κούτρι. Αλλά το ίδιο εγκληματικό όμως, ποιο είναι που είδαμε βραδιά Champions League τώρα προχθές. Τρία μπακ ήταν, είχα τρία μπακ εκεί. Δεν το γκολ που δέχεται η United. Α, μάλιστα. Καλά, ναι. Και το τρώει ο Λίντελοφ, ρε εσύ Λίντελοφ, σε έχω πάρει 50 εκατομμύρια. Θα σου πω, μια ερώτηση Μάρι, επειδή δεν το είδα το μάτσα. Όσο ο Λίντελοφ είναι. Ο Λίντελοφ κυνηγά την παλιά, τη βλέπει μία ώρα, γυρίζει τρεις φορές. Τι μου την κοιτάς την μπάλα, βρε βλάκα, Λίντελοφ. Μαρία. Από τον Ρονάλντο, όχι από τον Λεωνάρντο Κούτι. Χαίρομαι πολύ. Ο Ρονάλντο κάνει το τελείωμα, ρε φίλε. Ρε φίλε. Μπακ, έχω τον Τζανακάκι που κάνει 60 χιλιάρικα. Το Κούτι πας καλά. Μια ερώτηση είναι, παιδιά, μια ερώτηση να κάνω. Να την κάνω. Στο ημίχρονο χάνατε από την Γιουβέντους. 1-0. 1-0 ήταν το ημίχρονο. Προηγηθήκανε πρώτοι αυτοί. 1-0 κάνανε. 1-0. Και μετά το γυρίσατε. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα τι είναι ξύπνα, τι είπες τώρα. Απλά αναρωτιέμαι πόσο βγήκε η μεταγραφή του Μπογκμπά. Είναι 100 εκατομμύρια ή είναι 85 τελικά. Αυτό. Στημένη και η Γιουβέντους. Έκατσε η Γιουβέντους μέσα στο σπίτι της. Στημένη και η Γιουβέντους. Μόνο ΠΑΟΚ στα ίσια. Μόνο ΠΑΟΚ στα ίσια. Η μικρή κυρία. Η Γιουβέντους στημένη με τη Μάντσεστερ. Μόνο ΠΑΟΚ. Άντε από εδώ. Μόνο αυτή είναι καθαρή και αμόλυντη. Επόμενος. Γεια σας. Μόνο αυτή είναι η σωστή. Στήθηκε η Γιουβέντους και πλέξε περιπέτειες μέσα στο σπίτι. Είναι μια εσκρή πονήρο κυρία. Αυτή είναι. Ναι. Έλα. Έχουμε γραμμή, ρε Σωτήρη. Διάβασε και το μήνυμα του 523. Τεράστιο μήνυμα. Ναι. Θωμά τον Ηρακλειδέα. Ναι. Τεράστιο μήνυμα. Δεξί μπακ είναι ο Φιόλα. Μπροστά πίσω και σέντερ μπακ να βοηθάει. Δεξί μπακ λέει ότι είναι αυτό τη Μπατέ που πατούσε τασκά στο 1-4. Διπλό ο Πάοκ, μόνο στα τέο Σοβιέτ. Μπράβο. Ναι. Θωμά Τόντον. Το μύρισε. Το ψηλιάστηκες έτσι. Έτσι ο μόνος ατέος Σοβιέτ διπλό. Έμπεις τα χαϊβάκια μόνο. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας ήταν η Ερμούπολη, πες τον ΠΑΠ. Κάνεις λάθος Γιώργο Ιταλό. Το Ναύπλιο. Κάνεις και εσύ λάθος Βλάχο. Ποια ήταν. Πρώτη πρωτεύουσα ήταν ένα άλλο νησί. Μπράβο ρε τεράστια δασκαλάκι. Α, έγινα, ε. Για 27 μέρες. Μπράβο. Ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος για 27 μέρες χωρίς δώρο. Το είπα. Το είπες εσύ στον αέρα. Ναι, δεν τ' άκουσες. Μαζί με το Σωτήρι. Εγώ μόνο Σωτήρι άκουσα, συγγνώμη. Ταυτόχρονα το πάμε. Α, ναι. Ωραία. Ήταν η Έγινα. Μπράβο. Γιατί φτάνει ο Καποδίστριας, ναι. Τον περιμένουν, ναι. Γίνεται χαμός. Ναι. Σαν να βγαίνει ο Ιβάναρος. Με σημαίες όργανα με αυτά και λέει ο Καποδίστριας, μη, όχι, σταματήστε τα αυτά, δεν θέλουμε να περάσει ότι κάνουμε κάτι χωρίς την έγκριση των μεγάλων δυνάμεων. Ναι. Αλλά ο κόσμος ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και ήταν η πρωτεύουσα για 23-27 μέρες. Και μετά έγινε τον Ναύπλιο. Ερμούπολη. Δεν υπάρχει Ερμούπολη. Η Ερμούπολη είναι η πρωτεύουσα του Κυκλάδων, ρε κακομοίρη. Η Σύρος είναι το Κυκλάδων πρωτεύουσα. Ναι, η Ερμούπολη. 30.000 κατοίκους έχει. 20. Συγγνώμη που σε είπα χάρη κακομοίρη. Χθες το είδαμε. Συγγνώμη, φίλε. Χθες το είδαμε. Μεγάλο. Δεν, τον πάω ξέρω, είναι κακομοίρη. Δεν πειράζει. Το συνομοντέα του. Συγγνώμη, 23.500 κόσμο έχει. 30.000. 23.700. Η Ερμούπολη είναι 30.000. Όλη η Σύρος έχει 27.000-29.000. Λες. Η Ερμούπολη. Η Ερμούπολη έχει 27.500 εκεί. Ωραία. Λοιπόν. Αγαπητέ κυριούλη Χρύσανθε, πάρ το χαμπάρι ότι ούτε σε διαγωνισμό για γυαλιά δεν κερδίζεις. Πάλι Παοκτσάκη τσίμπησε το γυαλικό. Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break. Για θέατρο δύο διπλές απόψε με Γιώργο Νινιό στην Μονή Λαζαριστών. Για αύριο Διογέννη Ζασκάλου δύο διπλές. Αυτά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε γραμμές ανοιχτές. Παιδιά, μένουν πόσο, 10, πλάκα, 10, πλάκα, 20, μένουν 22 λεπτά. Νομίζω ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις δύο διπλές προσκλησούλες για την παράσταση Καληνύχτα Μαργαρίτα του Γεράσιμου Σταύρου. Ένα πανέμορφο και κλασικό έργο από διήγημα του Δημήτρη Χατζή, το Μαργαρίτα Περδικάρη, η συγκλονιστική ιστορία της Μαργαρίτας Περδικάρη.
με τον Γιώργο Νινιό και την Κατερίνα Παπαδάκη. Έτσι, απόψε, πώς. Ώρα 9 στη Μονή Λαζαριστών. Και δύο διπλές για Διογέννη Δασκάλου, Εκφύλιος Πόλεμος, αύριο το βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Γιορτάζουν οι Μόνοι και Μόνοι Κονιέντε τα 20 τους χρόνια. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει θέατρο ή live και τα δύο αποστολή στο 54526. Χρωστάμε μηνυματάκι το οποίο ανήκει στον λατρεμένο οπαδό του ΠΑΟΚ 164, μεγάλος καημός μου ο 164. Διάβαστο. Επενδυτές από Κίνα, βλέπω στον Άρη. Επενδυτές από κινέζικα κομπιουτεράκια νέας τεχνολογίας. Κρατήστε και κανένα 300 άρι για τον Μάριο. Κάνει ότι δεν ακούει. Κάνει ότι δεν ακούει. Γιατί να γελάσω. Καλημέρα και έχει κάνει τον Μπούρμπουλο. Εδώ μας ανάγκασε να γελάσουμε με τις κρυάδες που έβαλε. Έχει κάνει τον Μπούρμπουλο χθες από τη Βίτη. Ναι. Που χθες δεν θα είχε κάνει Μπούρμπουλο γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν μας ένοιαζε γιατί είχα τα μάτσα ανάμεσα και σιγά. Δεν θα τη λες έτσι. Είναι, η θρηλυκή βιντεότητα που συμμετείχε σε τελικό κυπέλου UEFA αντίον της Ρεάλ. Σε αυτό έχει δίκιο. Είναι από τον Πάουκ είναι μεγαλύτερη. Άντε ρε κακομύριε εσύ. Άντε ρε τώρα λέμε μια κουβέντα, πας να βγεις από πάνω. Έχεις αποκλείσει ποτέ United και να πας στον τελικό. Μη μου έρθεις στον δρόμο μου. Μη τύχεις στον δρόμο μου. Παρακαλάτε, παρακαλάτε, παρακαλάτε. Δεν θα σου έρθεις στον δρόμο σου γιατί αυτοί θα αποκριθούν και εσύ όχι. Ακροατής, παρακαλώ. Θέλω να είσαι σοβαρός πραγματικά. Σοβαρός. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Όνομα και μάτι υποστηρίξεις. Γιάννης Μπότσαρη, τι κάνετε, καλά είστε. Γιάννης Μπότσαρη, οπαδός του. ΠΑΟΚ είναι ρε. Γεια σου Γιάννη και ΠΑΟΚ. Πρέπει να τα σαρώσουμε όλα μέχρι να έρθουν οι Κινέζοι γιατί δεν μας θα πάρουμε τα Παπαδόπουλε, τα τρόπαια. Ναι. Οπότε, είναι μια που, μια που έχετε τόσα πολλά. Αυτό λέω, προλαβαίνουμε. Ωραία. προλαβαίνουμε γιατί θα έρθουν σε λίγο κο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 
Τέλεια, από μόνο μου. Εντάξει, Παπαδόπουλο, να πάμε πέρα από την πλάκα. Τώρα λίγο σοβαρά να το πάρουμε το θέμα. Τρία μάτς. Άρης Τούμπα, Βίντι Τούμπα, Βίντι τώρα, χθες. Ναι. Δείχνουν ότι η ομάδα, δεν ξέρω, δεν έχει την οτροπία πέρα το πρωτάθλημα. Η ψύχωση αυτή μας έχει... Στο Καραϊσκάκι δηλαδή μπήκες και έπαιξες μπαλάρα. Όχι ρε φίλε, είμαστε τυχεροί εκεί. Πήρες τέσσερα μάτς με την τύχη ρε φίλε. Ποια είναι τέσσερα με την τύχη? Κάποια στιγμή σταματάει τον Άρη, τον Ολυμπιακό. Τι άλλο θες ρε, κερδίσει ένα 0 στο 2. Ενθουσιασμός στο ένα τάλο. Τι να σου κάνω εγώ, να το πω. Δηλαδή βλέπεις και τον προπονητή την οτροπία του, δηλαδή μιλάει τις παραμονές του αγώνα συνέντευξης τύπου και μιλάει για το πρωτάθλημα. Δηλαδή μετά πώς να περάσεις τον παίχτη ότι αυτό δεν είναι ένας δευτερεύοντας αγώνας? Το ξέρουν και οι παίχτες νομίζω. Ακόμα και το rotation που κάνει, που χθες ήταν μερικό, δεν ήταν ολικό, περνάει την οτροπία στους παίχτες ότι δεν είναι και το σημαντικότερο. Αχταρμάς ήταν χθες, ναι. Δηλαδή χθες ο Πάοκ παίζει χωρίς το βασικό του άξονα. Καλά σπάρει ο μεγάλος Δόνης ένα χι μες στο Καραϊσκάκι και να αποσπαστεί στους 6 βαθμούς. Παλαμίδη. Η διαφορά είναι πολύ, όχι μεγάλη, αλλά είναι καλή διαφορά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Παλαμίδη είναι. Γιάννη, ωραία, Γιάννη, περιμένω άλλη δύο παλικάρι μου. Πάμε, Γιάννη, καλά. Τώρα πάμε. Κράτα το Παοκτζίδη Κολάβαρο στην Ασπόναβρη Μπότσαρη. Δύο είστε τώρα στον. Πάμε, καλημέρα. Ψηλά. Ναι, γεια σας. Γεια σου παλίκαρε. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Γιατί μήπως έχει αθυμία, δεν κατάλαβα. Αν θέλεις. Άμκα. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις. Καλημερίζω το μεγαλύτερο αντιαργιανό της Βορείου Ελλάδος. Καλημερίζω τον υπεύθυνο, ο οποίος δεν έγινε κήπεδο στον Ηρακλή και έγινε κήπεδο στον ΠΑΟΚ. Ο μόνος υπεύθυνος είναι αυτός και καλημερίζω αυτό που έχει κουμπαριές με τον Ηρακλή. Ψηλό εσύ είσαι! Ναι, αυτός είναι. Ψηλό! Με τον φίλο τον Κοράκη, πώς λέγεται. Κουμπαριές με τον Ηρακλή, α, τον κουμπάρο μου τον Ηρακλή. Περίμενε. Το σπουργείτε. Ό,τι θέλετε, καταλάβετε κύριε Τσαρτζή. Εγώ ξέρω ότι έχετε κουμπαριές με τον Ηρακλή. Όπως το είπε όμως, δεν ξέρουν όλοι τον κουμπάρο μου τον ένα τον λένε Ηρακλή. Νομίζω την ομάδα. Εγώ είπα τώρα πώς θα το πάρω καθένα, δεν ξέρω. Άρα, ψηλές συγκινούμερες, έχω να σε ακούσω 6 χρόνια. Περίμενε. Ξεγέλασε. Ναι? Πανέμορφη κοπέλα, κούκλα και την παντρεύτηκε. Τον παντρεύτηκε. Μια χαρά, παιδί. Μια χαρά. Κούλα. Είδατε, Παπαδόπουλε, γιατί το λέω μεγαλύτερο ανταριανό. Ακούω την εκπομπή και δεν είπε ούτε ένα πράγμα για τη σφαγή του Άρεος από τον νέα ανταεβός μου στο βόλεϊ. Πόσο ανταριανός είμαι.
Γιατί έχω πάρει Χρήστο Πάτρα και ερχόμαστε και δεν είπε ούτε μια κουβέντα ότι Αριανό. Περίμενε, περίμενε. Θες παίζαμε, χάσαμε. Αιματοκύλισμα στον Εύω. 1-3, 1-3. 1-3, χάσαμε. Όχι, όχι, άκου λίγο. Άκου λίγο. Το κάναμε επίτηδες. Επειδή είναι Εύωσμο, Σούπερ 3 Εύωσμου κτλ. Άσκησε ψυχολογική πίεση και κέρδισε ο Εύω. Θα τα βγούμε μαζί. Ψηλό! Μισό τώρα που είσαι στον αέρα και μίλησες για βόλεϊ, μισό κλάσμα. Γνώρισα πανέμορφη κοπελίτσα. Εθελόντρια. Στο φεστιβάλ κινηματογράφου, η οποία έπαιζε στην Ελπίδα και σταμάτησε γιατί έχει πάρα πάρα πολλά παράπονα από τον προπονητή. Παραπάνω δεν λέω, θα τη φέρουμε κάποια μέρα εδώ πέρα. Εσύ τη μόνη εθελόντρια που μπορείς να γνωρίσεις είναι του Ερυθρού Σταυρού, ρε φίλε. Κακομίρι, το φαντάζει εικόνα, τρέχουν τα σαλάκια του εκεί πέρα για τις ταινίες. Άρε, πάει, πλησιάζει. Τα φιλιά μου, καλημέρα. Αντώνη Ψηλό, τέλειο. Φιλιά στη σύζυγο, επόμενη γραμμή. Το κουμπάρο μου το ξέρει. Αυτός μας άκουγε από την πρώτη μέρα σχεδόν. Από πού είναι, κάπου πιο μένει. Όχι, δεν μένει του Μπόχη, Χαριλάου. Θεσσαλονίκη, πάμε καλημέρα. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Λίβερπουλ FM εκεί. Μάλιστα. Φιλαράκι. Τωρόντο, Γιώργος Τωρόντο, ο παδός του Ηρακλείου. Σκλέω από Τωρόντο. Είμαι φίλαθλος του Ηρακλείου, ο παδός μόνο της τέχνης είμαι. Μην μπερδευόμαστε. Το ξέρω, είσαι αγαπώ. Συγγνώμη, συγγνώμη, σας αγαπώ όλους το ίδιο. Συμπαθώ λίγο περισσότερο τον Ηρακλή. Αλλά αγαπώ μόνο την τέχνη. Είμαι παδός. Αυτά να τα λέμε, τα ξεκαθαρίζουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας αγαπώ πάρα πολύ. Όποτε γελάτε, γελάω και εγώ μαζί σας. Να το κάνω συχνά. Κύριε Μάρια Σλαμά, γιατί δεν ήσασταν προχτές που σας γύρευα, γιατί με το 2-0 της Ερυθρού Αστέρα γέλαγα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και εγώ ναι, το ήταν η εκταφή της μητέρας μου. Όχι, συγγνώμη, ναι, Μάρια, δεν ναι. Το ήξερα. Να είσαι καλά. Όχι, δεν τίποτα. Και χαβαλέ κάναμε, ναι. Ναι. Αλλά ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη. Το έκανα γλέντι χθες. Το έκανα ψηλά. Καλά, δεν είναι άσχο. Πάνε μόνο για πρωτάθλημα αυτή, ρε. Στην Αγγλία. Από ποιο θα τον πάρουν το πρωτάθλημα. Η ομάδα με το super roster την έκανε καλαμπούρι ο Ερυθρός Αστέρας. Ναι, βρε, ναι. Με κάτι παλέμαχος του Ολυμπιακού και από ένα προπονητή του Πανιωνίου έχασε. Μπράβο, ο αδιάφορο. Μπράβο, 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 ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Το παλικάρι. Ναι. Το βλάντανε το Μιλόγεβιτς, ναι. Το Ηρακλάκι, το άρεσε. Ναι. Από ποια να θα χάσει, θα κερδίσει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. Πάντως σίγουρα όχι από εσά. Από ποιον θα το, από ποιον θα το χάσει, από οποιονδήποτε. Εγώ με Μάντσεστερ δεν μπορώ να ασχοληθώ όσο είναι εκεί ο Μουρίνιο. Ναι. Δεν μπορώ να ασχολείμαι. Ναι. Χαλιέται η υγεία μου με τον κύριο Μουρίνιο. Αν φύγει ο κύριος Μουρίνιο από τον πάγκο της αγαπημένης μου ομάδας, θα ξαναδώ United. Στράβωση. Μέχρι τότε τη μισώ, τη συγχαίρομαι. Έχεις δίκιο. Τώρα προσπαθήστε να κόψετε κανένα βαθμό από τη City, γιατί εσείς δεν είστε διεκδικητές. Δεν χρειάζεται να κόψετε βαθμό. Ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Γιώργο Τωρόντο, να είσαι καλά. Κώστας λέει. Είναι εκπληκτικό το πόσο εύκολο είναι να κάνουν κολοτούμπα. Ναι. Δηλαδή πλέον είναι τόσο συνηθισμένο για αυτούς όπως για όλους η αναπνοή. Για σένα λέει. Χρήσανθε, μια ωραία ερώτηση στον Παπαδόπουλα. Χθες. Χθες. Ξένους διαιτητές δεν είχε. Ξένους, ναι. Αυτοί δεν κερδίζουν. Έλληνες διαιτητές στην Ευρώπη. Με ξένους. Έλληνες διαιτητές στην Ευρώπη. Μήπως αυτοί οι ξένοι διαιτητές όταν δεν έχει φιλικά με ατρόμητο ξανθογιάννενο πανιονόφιδες σφίγγουν τα γάλατα. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πέρσι γελάραμε στον Πανιόνιο. Παπαδόπουλα, δώσε δανεικούς και στο βιντεοκλαμπ του χρόνου μήπως γκέ. Από πού είναι αυτός ο Αργιανός με το Κατοβίτσε. Πού είναι. Κρυάδατε, κρυάδατε. Πού είναι. Σε γύρισε τώρα, κρυάδα. Όχι, πες μου, ρωτάω. Τον Αστόπουλο δεν το βάλετε προφανώς. Γλουγλουγλου. Αδιάφορο. Ρε κοροϊδά. Αδιάφορο μάτς ρε φίλε. Αδιάφορο μάτς. Όλα διάφορα. Με την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγες ότι αυτό το μάτς έχει σημασία και ήταν αδιάφορο αυτό που χάσες εδώ. Με το θρύλο της Ουγγαρίας. Με το θρύλο της Ουγγαρίας. Σωστά, με το θρύλο της Ουγγαρίας. Που σέβονται, που σέβονται την ιστορία της βιντεότων. Με το θρύλο της Ουγγαρίας. Της Φερεντσβάρος και δίνει το όνομα του, το γήπεδο δίνει να παίξει βιντεότων. Κατάλαβες. Η ομάδα που απέκλεισε, που απέκλεισε τη Manchester United, αυτό το λοιμό στην Ευρώπη. Κατάλαβες. Για να πάει τελικό κύπελλο UEFA. Το 85. Ξαναβάζω. Έλα. Βάλε και το άλλο. Και έχω τόσο ανάθημα με από σένα. Από την κυτρινόμαυρη Κατερίνη είναι ο Κώστας. Πάνω απ' έξω θα είναι. Και εκεί θα φας. Ναι, ναι, ναι. Το λέει ο κύριος Κώστας ότι είναι κυτρινόμαυρη. Ισπαλαβάζα. Δεν το λέει ο κύριος Κώστας. Ισπαλαβάζα. Καλά, αυτός λέει ότι είναι η παραλία κοντά. Είναι 8 χιλιόμετρα η παραλία απόσταση από την πόλη. Κατάλαβες. Όχι, φίλε, η παραλία Κατερίνης πάμε κι εμείς. Ολυμπιακή ακτίβαση πάμε. Και εμείς έχουμε πάει Μαρική. Πού βρε. Κατερίνη, έχουμε πάει μια φορά. Με πόλη, μα έχουν πάει, πάει. Παλιά πήγα από αυτό το ζευγάρι. Λεπτοκαριά είχαμε πάει. Είχα και ιστορία εγώ. Στον Κολυνδρό. Στο ψέματα. Κορινό.
Ούτε Κορινό. Κορινό πήγε να φτιάξει ιστορία. Άλλο χωριό. Πες το. Ούτε Κορινό, ούτε Κολυνδρό. Πιο μικρό και πολύ πιο όμορφο. Μακρύγιαλο. Εγίνιο. Από κάπα, από κάπα. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Κασάνδρα. Κουτσοπέτρα. Ρε, εσείς λίγο θα το βρω. Από νομό Πιερίας. Κελίνη. Αυτό είναι παιχνίδι. Όση Κολυνδρό, όση Κορινό. Κίμινα. Πώ. Κίτρο. Σωστό, σωστό. Από κάπα Λιτόχωρο. Σωστό. Τι. Με θάλασσα, δεν τον κόβω. Στο πεδίο βολή μπήκε κακομοίρη. Εκεί θα χώσει. Έκανα. Έκανα βολέ. Βολέ, βολέ. Φίλε, όταν απολύθηκαμε. Στο Κύτρο. Στο Κύτρο. Είχα ιστορία εκεί. Ναι. Κυνηγημένη ιστορία. Και βγαίνουμε έξω και πάμε και βλέπουμε τον Ολυμπιακό Πάο με τα 5 δευτερόλεπτα του Σάβιτ. Φίλε, είχα μπουρνιάσει. Το Σάβιτ. Μήνυμα Θωμά Τόντων, οπαδού του Ηρακλέου. 29 εντός έδρας παιχνίδια ο Άρης από το 1968. 29 εντός έδρας παιχνίδια ο ΠΑΟ από το 2013 μέχρι και σήμερα. Σωστό. Τη διαφορά την κατάλαβες ή να παίξω άλλα 50 την επόμενη πενταετία. Πολύ σωστό. Συγγνώμη, ο θαλαμοφύλακας. Παίξε. Συγγνώμη, σε ρωτήσε. Αλλά τα 40 εδώ μέσα από ανύπαρκτου θα τα χάνει. Καλά, καλά. Ναι, εντάξει, τραγούδες. Θαλαμοφύλακα σε λατρεύω. Βάζει ένα τραγουδάκι γιατί έρχεται ο Μπουργκουμέ στην Κυριακή, στη Ριζούπολη. Δευτέρα θα Κυριακή δύσκολα. Ναι, Δευτέρα, συγγνώμη. Ξέρει την αλήψη την Τρίτη εσύ. Λε, σα πάω την Τετάρτη. Θα βγω τηλεφωνικά. Που θα χειρεμίσει το πράγμα. Άκου, άκου, αφιερωμένο. Μέρα καινούργια μ' αγάπη. Ποιον αγαπήσατε από χθες? Ποιον θα μίσουμε να δεις από αύριο? Κανέναν, την παλάμη σας. Ναι, 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 ναι. Τρέμε, τρέμε. Άλλο, άλλο βίζα. Καλημέρα. Αναστασία, ετοίμασε κανένα κέρος είναι να κλείνει. Όχι, όχι, κέρος. Ετοίμασε το για μετά. Θα βάλω εγώ μουσική, θα βάλω εγώ. Μετά τα τρόπια που θα σηκώνει η παντοκρατορία του ΠΑΟΚ, μπορείς να βάλεις και το άλλο της βίσης από του χρόνου. Και έχω το σαν άθιμα με από σένα. Η παντοκρατορία τίτλο να παίρνεις κάθε Δευτέρα. Η παντοκρατορία του ΠΑΟΚ. Μπορώ να σου βάλω. Ο καταφαντασία να στενεί. Το έχεις δει αυτό, Αναστασία. Του Μολιέρου. Του Μολιέρου δεν είναι αυτό, είναι Μολιέρο. Θλίψη και τάρτα. Καλά τα γράφει. Με θεϊκό Κώστα Ριγόπουλο. Θλίψη και τάρτα. Ο καταφαντασία να στέλνει. Η θλίψη. Εδώ και η τάρτα δίπλα μου. Τάρτα γιατί είμαι εγώ, αθλίψη το καταλαβαίνω. Επειδή αγαπά τα γλυκά, τα αγαπά. Α, εντάξει, νόμιζα, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Έτσι. Θα μπορούσαμε να σε βάλουμε στην περιπέτεια να ξέρει τα μονά τεύχη. Ο Μίστερ Μπλου. Μετά το καλημέρα. Αυτά τα πουκολα, τι είναι αυτά. Δεν ξέρω τι κάνω. Έχει βάλει μια τραγούδια πέσχυντα. Πολύ ωραίο και έχει ρυθμό που τώρα που κλείνει την εκπομπή. Α, ορίστε. Αφήνεις και φαντασία. Στο προσφυγικό ελληνισμό είσαι αλήθεις. Αυτό είναι ωραίο ρε φίλε. Α, τώρα με στρίμωξε, δεν έχω τι να πω. Καληνύχτα. Για ψάξε να δεις καμία συνέντευξη του Ανδρή Μισελ με το πως τους είπε χαύρι. Α, τότε πέφτυγε. Πουλιά! Καλό αυτό. Μήπως υπάρχει καμία συνέντευξη τίποτα. Είχε πει έτσι ο Ανδρή Μισελ, ότι είστε οι χαύροι. Και ο ΠΑΟΚ είναι η Σεντετιέν. Α, τώρα πάει σφαίρα εκπομπή. Μπράβο σας. Είστε εκπληκτικοί. Παρασκευή, κάτι μπουρδο τράγουδα μας έβαλε. Αλλά τα ανέχεις αυτά εσύ για σλαμά όταν είναι αθιχτή ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες τι γίνεται. Σου λέω, άστο τώρα 5 λεπτά που τελειώσει. Άντε. Κλείνουμε. Καληνύχτα και να κλάνεις όλη νύχτα. Η ποιότητα δηλαδή ξεχυλίζει πώς θα βγουν. Περίμενε, ρε. Τα σκαλιά έχουν γεμίσει ποιότητα. Ποιος θα παίξει βασικός την Κυριακή κάτω από τα δοκάρια του Ηρακλή? Ο Gordon Banks του Καφτατζογλίου. Ποιον θα βάλετε? Μη στοχοποιείτε τον παίκτη. Ο Βοσνιάδης παίζει, μην ανησυχείτε. Μη καταστρέφετε μια καριέρα. Τι ωραία όταν είσαι, αδιάφορος 8-1 στο πρωτάθλημα, ε. Έχεις στόχους. Έβδομος είμαι, ρε. Άβδομος είμαι, σηκώνω. Άιντε, τι δίνουμε τίποτα, Μάριε. Να πω κάτι φιλικά στον Δημήτρη Κυριακίδη, τον goalkeeper του Πανετολικού. Ναι, ναι, θα φάει καλά κι αυτό. Που έχει πάρει και πολλά κιλά. Πέντε μαζεμένα. Δημήτρη, η μπάλα δεν είναι βόμβα ορολογιακή. Την διώχνουμε, την πιάνουμε, μη φοβάσαι. Όπως το κόλ του Πρίγκιβιτς πέρσι. Μην γίνει σαν το Δίου Διασίν και βγάζει τα. Ανοίγουμε τα χεράκια μας. Έτσι. Και περήφανε Σιερολεονίτη Φορ. Αλχασάν Καμαρά. Σφίξε τα δόντια σου. Παίξε παλικαρίσια και δείξε τι αξίζει. Ναι. Λοιπόν, άρα φίλε, πρέπει να δώσουμε μία ευχή να τον συνοδεύσουμε με τοπικά τραγούδια. Στην τελευταία του οικία. Πού θα πας,
τοπικά τραγούδια από το Αγρίνιο. Πόσο πιο ελεηνή. Α, είναι πανηγύρι, εκεί. Αυτά ενίοτε τα παίζουν και στη Βουδαπέστη. Πόσο πιο ελεηνή μπορεί να γίνει. Χριστό, πανηγύρι, ξέρετε το λεκάνο. Αγρινιώτικο πανηγύρι στην Ετωλοακαρνανία, την ιστορική. Που έδιωξε, που ήταν, έδιωξε. Ήταν η εκπομπή η οποία είχε 5,9% ακρεματικότητα και λόγω των κομματιών που επέλεξε ο Χρήστος Ζαλτίδης έφτασε όσο ο άσος του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. 1,12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλλον έφτασε όσο ο άσος της βιντεό των χθες. Πόσο το δίνει, τον άσο? Πολύ ρε, το έχει 3 φράγκα. Άιντε, φεύγω. Γερά παλικάρι, μου, στηρίζουμε το δημοτικό τραγούδι. Γραμμή, γραμμή, πάμε γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τελευταία, μην κάνετε άλλη, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Τελευταία γραμμή. Φίλε, όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Τέρμαος εδώ. Άλλο δεν μπορώ. Φεύγω, Παπαδόπουλα. Μεγάλη φεύγω. Ρίτα. Μεγάλη ρίτα. Φεύγω να δώσουμε το χρόνο του στο ΠΑΟΚ 24. Έχει να αναλύσει. Να πει αλήθειες. Έχει να αναλύσει το παιχνίδι το για, για το πόσο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα με 18 βαθμούς διαφορά. Πες τα αυτά. 18, 12 έλεγε στο πρωτάθλημα. 12 θα είμαστε το Γενάρη. Έλεγες... Τα μπέρδεψε. Προσθέτει βαθμούς. Κάθε πεντάλεπτο περνάει, δίνει και ένα βαθμό πάνω στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οπότε περνούν προσφέρει τους νικητές. Ανθέων 25, νυν Γεωργίου Παπανδρέου 25. Σύγχρονο μαγειρίο με παραδοσιακές γεύσεις για delivery 2310-868-868. Λοιπόν, καληνύχτα Μαργαρίτα. Με Γιώργο Νινιό. Γι' αυτό το βάζα το καληνύχτα τόση ώρα, ρε φίλε. Α, γι' αυτό το καληνύχτα Μαργαρίτα. Και Κατερίνα Παπαδάκη στη Μονή Λαζαριστών. Νικητές είναι οι Παναγιώτης Πασχαλίδης και Μινάς Πετρίδης. Παναγιώτης Πασχαλίδης και Μινάς Πετρίδης. Στον Διογέννη Δασκάλου, αύριο Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου πηγαίνουν οι Πετρούλα Παπαδοπούλου και Θεοχάρης Γκέρος. Θεοχάρης Γκέρος και Πετρούλα Παπαδοπούλου. Ρούμεν Κόλλες ήταν κοντά μας. Η μεγάλη αυτή βιομηχανία παραγωγής ζωμικών υλικών στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης με τηλεφωνική επικοινωνία για Ρούμεν Κόλλες 2310 719 229 και στο rumen.gr. Κοντά μας και η Κατάκης Auto Group στην δεύτερη ώρα, γιατί πολύ απλά ήρθε η ώρα να πάρεις αυτοκίνητο. Στην Κατάκης Auto Group δεν παίρνεις μεταχειρισμένο, καινούριο παίρνεις στην τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο Κατάκης, όπως το ακούς, KTAKIS.gr και θα αγοράσεις αυτοκίνητο πριν καν το δεις. Χρήστος Κιώσης ήταν κοντά μας εδώ και δύο ώρες, συγγνώμη, εδώ και δύο λεπτά. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως και τον Σωτήρη Δασκαλάκη και την Αναστασία που κάνανε σήμερα. Είχαμε δύο αναπληρωματικούς ηχολήπτες. Στηρίξτε το φεστιβάλ τελευταίες μέρες. Τι να στηρίξετε, δηλαδή όλα sold out είναι οι πιο πολλές ταινίες. Χθες απόλαυσα, Χρήστο, εγκλεζίλα τεράστια. Η βρετανική απάντηση στην γιορτή, στο οικογενειακή γιορτή. Να το δεις οπωσδήποτε, ταινιάρα, καλή χρονιά, Colin Busted του Ben Wheatley με Sam Riley ανάμεσα στους πάρα πάρα πολλούς και ωραίους ρόλους. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend και μην ταΐζετε άλλο τα περιστέρια της πλατείας Αριστοτέλους. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.